Συναδέλφες και συνάδελφοι, η σημερινή μας σύσκεψη μας βρίσκει πιο έμπειρους, πιο δυνατούς και πιο αποφασισμένους να μην αφήσουμε την ανάπτυξη του κεφαλαίου να περάσει ακόμα μια φορά σαν άνοδος τροτήρας πάνω από τις ζωές μας. Η μάχη που δώσαμε ήταν σημαντική, παίρνοντας υπόψη ότι δόθηκε σε σύνθετες και δύσκολες συνθήκες. Η πανδημία, την ανοιχτή απεργοσπασία από κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, την προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι το νομοσχέδιο είναι προοδευτικό και φιλεργατικό. Αυτό δείχνει ότι το ταξικό κίνημα και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται σε αυτό μπορούμε να δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες, στηριζόμενοι στην οργάνωσή μας, τα δίκαια αιτήματά μας και τις διεκδικήσεις μας. Να αναπτύσσουμε κοινό βηματισμό. Δεν ήταν δεδομένο. Μια μάχη που μπήκαμε με σχέδιο, καλή προετοιμασία, με γραμμή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα, την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ. Η προπαγάνδα μας, τα συνθήματά μας συνέβαλαν καθοριστικά κόντρα στη γραμμή ήττας της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ με σύνθημα «Ανάπτυξη δεν γίνεται με εξαθλειωμένους εργαζόμενους». Γραμμή και σύνθημα που υιοθέτησε και η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που δείχνει την ταύτισή τους για ακόμα μια φορά με τη στρατηγική του κεφαλαίου. Ήταν έντονη, ειδικά σε ορισμένους κλάδους, η αντιπαράθεση με την εργοδοσία, ιδίως σε μεγάλα εργοστάσια, στο μέταλλο αλλά και σε άλλους χώρους. Μπορούμε να πούμε ότι δοκιμαστήκαμε και ότι τα καταφέραμε στο να οργανώσουμε στο βαθμό που μας αναλογεί την απάντηση των εργαζομένων, της εργατικής τάξης σε κυβέρνηση, εργοδοτικές ενώσεις, σε νέους κλάδους και χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια και επιχειρήσεις, σε εμπορικά κέντρα, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, εκεί που οι εργαζόμενοι βλέπουν κατάματα την εκμετάλλευση, την αδικία και τα διέξοδα αυτού του συστήματος. Δώσαμε τη μάχη με ζωντάνια, με αποφασιστικότητα. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έδειξαν ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και δυνατότητες. Υπήρξαν χώροι όπου τα σωματεία δεν είχαν πάρει απόφαση για απεργία και η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν σημαντική. Είναι θετικό αποτέλεσμα ότι, για παράδειγμα, δεκάδες σωματεία στη Θεσσαλονίκη, σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, πήραν αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση. Όπως επίσης και στην υπόλοιπη χώρα, όπου είχαμε μαζικές, γενικές διαδικασίες και διεργασίες, συνελεύσεις σωματείων, είχε μεγάλη συμμετοχή στην απεργία αλλά και σε απεργιακές κινητοποίησεις. Τα αναφτεργατικά σωματεία έκαναν μια αντίστοιχη αξιόλογη προσπάθεια κόντρα στους εφοπλιστές και τους μηχανισμούς τους, την προσπάθεια να ρίξουν λάσπια απέναντι στο αναφτεργατικό κίνημα. Η δουλειά των σωματείων από τα κάτω, μέσα στους χώρους δουλειάς, οι μαζικές συνελεύσεις, οι συσκέψεις των σωματιακών επιτροπών και επιτροπών αγών εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στην πληροφορική και τον επισητισμό, συνέβαλαν θετικά στην προετοιμασία νέων εργαζόμενων για να δώσουν τη μάχη, στη συμμετοχή εργαζομένων και συνδικαλιστών που γύρισαν για πρώτη φορά την πλάτη στους απεργοσπάστες του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συνέβαλε και στη μαζική παρουσία στις συγκεντρώσεις. Είχε σαν αποτέλεσμα όλο αυτό στη Θεσσαλονίκη στις 16 να γίνει η μεγαλύτερη απεργιακή συγκέντρωση της τελευταίας δεκαετίας. Αυτή η δουλειά με συνδικάτα και συνδικαλιστές που ήρθαν κοντά μας, που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους ακόμα και με όλους όσοι δεν έχουν έρθει ακόμα κοντά μας, δεν πρέπει να μείνει πίσω και να ξεχαστεί. Με μολύβι και χαρτί οι κλάδοι να συνεχίσουν πιο οργανωμένα την επαφή μαζί τους και τις πρωτοβουλίες. Να μην χαρίσουμε κανένα τίμιο συνδικαλιστή στους εργοδοτικούς. Θετικό στοιχείο είναι η συμμετοχή νέων εργαζόμενων, που αυτό δείχνει ότι μεγαλύτερο βάρος που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα στους κλάδους με μεγάλο ποσοστό εργαζόμενης νεολαίας. Οι αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων ήταν καλύτερες. Αναδείχθηκαν νέοι εργάτες που μπορούν να παίξουν ρόλο και γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια. Χρέωση και συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες. Ιδιαίτερα ξεχωρίζει η συμμετοχή εργαζομένων από τον χώρο του επισητισμού, από τον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, από τους εργαζόμενους στις κατασκευές, αλλά και από άλλους κλάδους. Δεν χωράει απογοήτευση επειδή ο νόμος ψηφίστηκε στη Βουλή. Ήδη πετύχαμε πολλά και θα πετύχουμε περισσότερα. Οι αγώνες μας έφεραν αποτέλεσμα και μας έχουν αφήσει πολύτιμες παρακαταθήκες, όπως πρώτον, κάτω από τη δικιά μας παρέμβαση, από το άνοιγμά μας, τη δράση μας, το νομοσχέδιο καταδικάστηκε πλατιά στη συνείδηση των εργαζόμενων. Ακόμα και σήμερα, η κυβέρνηση πασχίζει να πείσει τους εργαζόμενους πως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί μονόδρομο, πως έτσι πρέπει να δουλεύουμε το 2021. Λένε ακόμα πως έτσι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της κρίσης, θα ξεκινήσει η ανάπτυξη. Και η αλήθεια είναι πως δεν λένε ψέματα. Για την ανάπτυξή τους θα πρέπει να εξασφαλίσουν πως οι δικές τους επιχειρήσεις θα βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη ακόμη πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές τους. Και τα κέρδη βγαίνουν από τη δικιά μας δουλειά, από το μυαλό και τα χέρια των εργατών. Επομένως, είναι όντως μονόδρομος για το κεφάλαιο να μεγαλώσει η εργάσιμη μέρα, να μειώσει το μισθό, να έχει τον εργαζόμενο όποτε βγαίνουν πιο μεγάλα κέρδη.
Με άλλα λόγια, είναι μονόδρομος να κλέβει μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου που παράγουμε για να εξασφαλίσει την ανάπτυξή του. Γι' αυτό και σκύλιασε η κυβέρνηση να ψηφίσει το συγκεκριμένο νόμο. Για τον ίδιο λόγο σήμερα φέρνει σε διαβούλευση το νέο γύρο χτυπήματος του ασφαλιστικού. Δίνει άλλο ένα χτύπημα σε επικουρικές συντάξεις. Χάρη στη δράση μας, δεν πέρασε σε μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Σε πλατιά τμήματα εργαζομένων κατοχυρώθηκε ότι αυτός ο νόμος είναι άδικος. Είναι για τους λίγους. Είναι ενάντια στους πολλούς. Είναι για τα σκουπίδια. Μέσα από τη δικιά μας δουλειά, χιλιάδες εργαζόμενοι έμαθαν για τους πραγματικούς ενόχους των πολιτικών που φέρνουν κέρδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, φτώχεια, δουλειά ήλιο με ήλιο για τους εργαζόμενους. Και δεν είναι άλλοι από την εργοδοσία. Από όλους μηδενός εξαιρωμένους τους μεγαλοεργοδότες και τις κυβερνήσεις τους, παλιές και τη σημερινή. Δεύτερο, οι μεγάλες μάχες που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αποτελούν μια σπουδαία παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Οι παρεμβάσεις, οι συσκέψεις, οι γενικές συνελεύσεις, οι περιοδίες των σωματείων μας βοήθησαν να μην πιάσει στους εργαζόμενους η προπαγάνδα της κυβέρνησης και της εργοδοσίας πως το ξύλωμα του σταθερού εργάσιμου χρόνου αποτελούν εξυγχρονισμό, πως το εργατικό κίνημα του 21ου αιώνα δεν έχουν χώρο οι συλλογικές διαδικασίες και οι απεργίες. Οι εκατοντάδες νέες εγγραφές στα σωματεία, η ενεργοποίηση περισσότερου κόσμου, οι μορφές οργάνωσης μέσα σε επιχειρήσεις αποτυπώνουν ότι μεγαλώνει η υποδοχή μας. Διευρύνθηκε ο αριθμός των εργαζομένων που έδωσαν τη μάχη, μεγάλωσαν οι αιστείες αντίστασης, πράγμα που είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Τρίτο, την επιτυχία των αγώνων μας τη δείχνει η στάση των αντιπάλων μας. Η χυδαία προσπάθεια κατά συκοφάντησης του απεργιακού αγώνα βρήκε απέναντί της τη μεγάλη συμμετοχή των νέων εργαζομένων, που η κυβέρνηση και η εργοδοσία πίστευαν ότι είχαν στο χέρι, όταν θα πέρναγε εύκολα η προπαγάνδα τους περί εξυγχρονισμού και προόδου, για τα μέτρα που καταργούν το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, χτυπούν το δικαίωμα στην απεργία και τη λειτουργία των σωματείων. Το νομοσχέδιο που βάζει ακόμα περισσότερα εμπόδια στη δράση των σωματείων, συνέχεια του απεργοκτόνου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει τι πραγματικά φοβούνται. Τους αγώνες μας, την οργάνωσή μας, την πάλη μας ενάντια σε αυτή την πολιτική. Αν οι αγώνες είναι αποτελεσματικοί, γιατί τόσα νομοσχέδια για να βάζουν περισσότερα εμπόδια, συνάδελφοι. Για όλους αυτούς τους λόγους και ακόμα περισσότερους, είναι πετυχημένη η δράση μας. Και αυτή την επιτυχία δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε δεδομένη. Δεν εφησυχάζουμε, ούτε βλογάμε τα γένια μας. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε. Ο συσχετισμός δυνάμεων είναι εξαιρετικά αρνητικός. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε και στο βαθμό συσπήρωσης, τη λειτουργία των σωματείων, την κινητοποίηση κόσμου. Δεν δίναμε αυτή τη μάχη μόνοι μας. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα σε απειλές στους χώρους δουλειάς, στη λάσπη της κυβέρνησης και των παπαγάλων τους, κόντρα στους εργοδοτικούς της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου, οργανώσαμε τρεις μεγάλες απεργιακές μάχες, τις μεγαλύτερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συναδέλφεις και συνάδελφοι, μέσα από την πείρα που μαζέψαμε το τελευταίο διάστημα, φάνηκε ακόμη πιο καθαρό πως οι εργαζόμενοι έχουν απέναντί τους τους εξής. Όλες αυτές τις δυνάμεις που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών. Στραπατσαρίστηκε η προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Αποκαλύφθηκαν οι στρατηγικές επιδιώξεις κυβέρνησης και μεγάλου κεφαλαίου. Άλλωστε, ο τελευταίος νόμος που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι γραμμένος με βάση τις κοινοτικές οδηγίες που είχαν ψηφίσει μαζί με το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εκείνων των δυνάμεων που θέλουν για ακόμα μια φορά να μας κάνουν να λουφάξουμε, να μην αγωνιστούμε, αλλά να περιμένουμε για ακόμη μια φορά μια αλλαγή κυβέρνησης που με ένα νόμο θα καταργήσει το αντεργατικό έκτρωμα. Αλλά έχουμε πλέον εμπειρία. Θυμόμαστε τον απεργοκτόνο νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Τα ΜΑΤ ενάντια σε φοιτητές και εργαζόμενους και συνταξιούχους. Θυμόμαστε πως την ίδια στιγμή που οργανώναμε με κάθε τρόπο την πάλη για την προστασία της υγείας του λαού, οι ίδιες δυνάμεις μας καλούσαν να σταματήσουμε, να λογαριαστούμε μετά. Επειδή όμως οι οργανωμένοι εργαζόμενοι δεν τους ακολούθησαν, πάρθηκαν όσα μέτρα πάρθηκαν. Γι' αυτό και δεν γίναμε Μπέργαμο. Επειδή σε δεκάδες χώρους δουλειάς δεν λογαριαστήκαμε μετά. Αλλά τη στιγμή που κινδυνεύαμε, εμείς και οι οικογένειές μας από τις πολιτικές της κυβέρνησης ενάντια στην πανδημία. Και σήμερα, επειδή και πάλι δεν τους ακούσαμε, δεν πέσαμε στην παγίδα της αναμονής και των σωτήρων. Γι' αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις να εμποδίσουμε την υλοποίηση του νόμου που τάχο ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει, όσο κατήργησε και τους μνημονιακούς νόμους, που ενώ έλεγαν το νομοσχέδιο έκτρωμα, στην ψηφοφορία ψήφισαν τα μισά και πλέον άρθρα του. Σε ένα νομοσχέδιο που ήταν και συνεχίζει να είναι στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου. Έχουμε απέναντί μας την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Αυτό το διάστημα πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους.
Στην αρχή, όσο τα σωματεία είχαμε πάρει πάνω μας το βάρος για την προετοιμασία της απάτης των εργαζόμενων ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, οι εργατοπατέρες των πλειοψηφιών έλεγαν γελίες κινητοποιήσεις. Ακόμα έλεγαν ψέματα πως υπάρχουν μόνο διαρροές και δεν είναι γνωστό το τι θα έχει το νομοσχέδιο. Όπως αποδείχτηκε, και οι ίδιοι συνδιαμόρφωναν με προτάσεις στο τερατούργημα. Γι' αυτό μας έλεγαν για τα θετικά του σημεία. Είναι χαρακτηριστική η στάση του Προέδρου Επιχειρησιακού Σωματείου της Ελληνικός Χρυσός και Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής, που έλεγε ότι το νομοσχέδιο έχει θετικά και ότι θα μπει μια τάξη. Με τέτοιους συνδικαλιστές, η κυβέρνηση δεν χρειάζεται υπουργούς. Αλήθεια, πόσο προσκυνημένος στα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων πρέπει να είναι κάποιος ώστε να βρίσκει θετικά σημεία σε ένα νόμο που καταργεί το 8ωρο και απελευθερώνει ουσιαστικά τις απολύσεις. Αλλά και όταν βγήκε στη φόρα το νομοσχέδιο, όταν οι χώροι δουλειάς άρχισαν να βράζουν, η ΓΕΣΕΕ και το ΕΚΘ έκαναν τα πάντα για να βάλουν εμπόδια στην απεργιακή μας απάντηση. Άλλαξαν ημερομηνίες, δεν κούνησαν φύλο για την ενημέρωση των εργαζόμενων και το κερασάκι στην τούρτα, τόσο η ΓΕΣΕΕ όσο και το ΕΚΘ, οι πλειοψηφίες τους βασικά στις 16 του Ιούνιου, όταν ψηφίζονταν το νομοσχέδιο που γυρνάει τους όρους δουλειάς των εργαζόμενων στο 1920, δεν έκαναν τίποτα για να οργανώσουν την αντίσταση και την αντεπίθεση των εργαζόμενων. Αρνήθηκαν να πάρουν απόφαση για απεργία και κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων κινήθηκαν στη γραμμή της τάσης εργασίας και μάλιστα σε ώρες που θα είχαν τελειώσει οι όποιες απεργιακές συγκεντρώσεις είχαν αποφασίσει συνδικάτα και ομοσπονδίες της πόλης μας. Το χειρότερο απ' όλα, κάλεσαν τελικά τους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν για την ανάπτυξη των μονοπωλίων, αλλά σε δίκαιη κατεύθυνση. Με εξαθλειωμένους εργαζόμενους, ανάπτυξη δεν γίνεται. Αυτό ήταν το σύνθημα των εργατοπατέρων, που την ίδια στιγμή η ίδια ζωή δείχνει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει την εξαθλίωσή μας. Ο Όμιλος Μουζενίδη είχε ανάπτυξη που έφτανε σε κύκλο εργασιών τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή είχε τους εργαζόμενους στην εντατικοποίηση και πριν λίγες μέρες μάζεψε τα μπουγαλάκια του για να επενδύσει σε άλλες πολιτείες που θα έχει μεγαλύτερη κερδοφορία. Τα Άττικα δεν έζησαν δεκαετίες κερδοφορίας, ενώ τώρα πωλούν εργαζόμενους ακριβώς για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Δεν είναι όρος για την ανάπτυξη των κουσουρβοποιών της Μακεδονίας να υπάρχουν εργαζόμενοι που θα δουλεύουν μόνο 3-4 μήνες το χρόνο. Μάλιστα, πριν στεγνώσει το μελάνι του νομοσχεδίου, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, σαν έτοιμη από καιρό, υπέγραψαν με τους εργοδότες νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και επικύρωσαν το προβλεπόμενο πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι το 2022. Με εξαθλειωμένους εργαζόμενους, ανάπτυξη δεν γίνεται που υιοθέτησε και η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είχε μοναδική έννοια την ανάπτυξη των μονοπωλιακών ομήλων, με δεδομένο τους εξαθλειωμένους εργαζόμενους. Απέναντί μας, είχαμε και άλλες δυνάμεις στο κίνημα που έβαλαν εμπόδια στην οργάνωση του αγώνα. Όλες αυτές οι δυνάμεις που με τυχοδιοκτισμούς έστρωσαν το δρόμο για προβοκατόρικα χτυπήματα ενάντια στο εργατικό κίνημα, όπως στον Πειραιά, όπου οργανώθηκε η πιο σύντομη απεργίας διαρκείας, η οποία κράτησε μόλις μία ώρα. Και έδωσε πάτημα στην κυβέρνηση και την εργοδοσία να ρίξουν λάσπη σε όλα τα σωματεία στο δικαίωμα στην απεργία. Δυνάμεις που η αντιπάμετους ψύχωση έχει πάει σε άλλο επίπεδο την ίδια στιγμή που καλούν σε αγώνες για να έρθει μια άλλη προοδευτική δίθεν κυβέρνηση για να τα λύσει όλα. Το έργο το ξαναείδαμε. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που έστρωσαν τον δρόμο στο ΣΥΡΙΖΑ για να απογοητεύσει μάχημα αγωνιστικά τμήματα των εργαζομένων, λαϊκές μάζες. Κόντρα λοιπόν σε όλους αυτούς, πραγματοποιήσαμε ένα βήμα ακόμα προς την οργάνωση των εργαζομένων, την ενημέρωσή τους. Σπάσαμε το φόβο και τη μυρολατρία. Και σήμερα πρέπει να οργανώσουμε τη συνέχεια για να συνεχίσουμε τη μάχη για την ανάπτυξη ενός μαχητικού μαζικού εργατικού κινήματος. Πρέπει να σηκώσουμε το βάρος σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την εργοδοσία, συνεχίζοντας την αποκάλυψη των δύο κόσμων που είναι σε διαρκή σύγκρουση. Από τη μια κυβέρνηση, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα κόμματά τους με τους αντεργοτικούς αντιλαϊκούς νόμους, κομμένους και ραμμένους στα μέτρα τους, της ανταγωνιστικότητας και αύξησης καπιταλιστικής κερδοφορίας. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους που έδωσαν μια παλικαρίσια μάχη με στόχο, όπως λέγαμε, να πεταχτεί στα σκουπίδια το νομοσχέδιο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο του άρθρο. Πάνω όμως σε αυτή την πλούσια πείρα θα πρέπει να σχεδιάσουμε και τα επόμενα βήματά μας. Κάτω από συνθήκες γενικευμένης επίθεσης στα δικαιώματα και στη ζωή μας, να μεταφέρουμε στους εργαζόμενους το μήνυμα ότι η ελπίδα μπορεί να γεννηθεί μέσα από τους αγώνες μας. Εκεί που τα ταξικά συνδικάτα, αγωνιστές εργαζόμενοι, δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα και να περάσει την αντεπίθεση. Αγώνες με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων που δεν χωράνε στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομήλων, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους. Ένα. Πρώτα και κύρια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πώς θα δώσουμε άμεσα και όσο πιο συγκροτημένα γίνεται τη μάχη των συμπερασμάτων. Να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση στα σωματεία, ζωντανή, μαχητική, που να δώσει όθηση για τις επόμενες μάχες.
είναι ο σωστός τρόπος για να αποφύγουμε την τάση να περάσει μετά από ένα μεγάλο αγώνα η απογοήτευση, η κούραση ή ακόμα και ο εφησυχασμός. Χρειάζεται τα διοικητικά συμβούλια να προετοιμάσουν καλά μαζικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες χωρίς προχειρότητες θα συζητηθεί η πείρα από το προηγούμενο διάστημα. Θα επισημανθούν οι δυνατότητες που έχουν ανοίξει. Θα συμμετέχουν σε συζήτηση νέοι εργαζόμενοι που βγήκαν για πρώτη φορά στον αγώνα. Η συζήτηση να γίνει σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Να υποθούν γνώμες, ακόμα και κριτική, κυρίως για τη συνέχεια. Να μην περάσει το κλίμα των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε, να μην μείνουμε σε αυτές. Οι όποιοι προβληματισμοί και αδυναμίες να αντιμετωπιστούν μαχητικά και μέσα στη δράση. Κυρίως στα όποια ζητήματα παρουσιάστηκαν να δίνουμε λύσεις. Το ότι η δουλειά μας είχε θετικά αποτελέσματα δεν πρέπει να μας εφησυχάσει. Ο εχθρός είναι εδώ και παραμονεύει. 2. Η μάχη τώρα κρίνεται στο να μην εφαρμοστεί ο νόμος στους χώρους δουλειάς. Αυτό προϋποθέτει οι εργαζόμενοι να γίνουν τα μάτια και τα αυτιά των σωματείων. Να εξασφαλίσουμε γρήγορη ενημέρωση, οξυμένα τα ανακλαστικά. Όπου τολμά η εργοδοσία να χτυπήσει, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επιθετικά, βάζοντας μπροστά τα πλαίσια πάλης μας. Να καταστρώσουμε σχέδιο για να πατήσουμε πάνω στις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις που ανοίχτηκαν σε δεκάδες χώρους δουλειάς. Να εξασφαλίσουμε πως τα εργοστάσια και στα καταστήματα που υπήρχαν απεργοί θα διαμορφωθούν μορφές οργάνωσης των εργαζομένων. Σωματιακές επιτροπές, επιτροπές αγώνα. Μορφές που θα πάρουν το νήμα για να συνεχίσουν τη μάχη της ενημέρωσης, της απόκρουσης των αντεργατικών μεθοδεύσεων της εργοδοσίας. Τους το λέμε για να το έχουν καθαρό. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα τους περάσει. Ακόμα και αν έγινε δίκαιο, ακόμα και αν έγινε νόμος, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και μέσα από την οργάνωση και την πάλη των εργαζομένων θα επιβληθεί. Μπροστά μας έχουμε επίσης τη μάχη ενάντια στο νέο ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση. Με επιχειρήματα όπως το δημογραφικό πρόβλημα και η γύρα του πληθυσμού στείνει νέο γύρο προπαγάνδας με τυράκι τον δίθεν ατομικό κουμπαρά, τον οποίο οι νέοι ασφαλισμένοι θα τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ στην πραγματικότητα, με τη μετατροπή της επικουρικής σύνταξης σε ατομικό κουμπαρά, η σύνταξη σταματά να είναι προστασία και μετατρέπεται σε επένδυση, ιδέα ασφαλισμένη σε επενδυτές. Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο νόμου που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για τις επικουρικές συντάξεις αποτελεί νέο σταθμό στη στρατηγική της τελευταίας τουλάχιστον 20ετίας, που στοχεύει στην απόσυρση του κράτους από την κοινωνική ασφάλιση, στην απαλλαγή των επιχειρηματιών από τις ασφαλιστικές εισφορές που παραδίδουν στον τζόγο δημιουργώντας νέα πεδία δράσης και κερδοφορίας. Συνδέεται επίσης με τα νέα προαπαιτούμενα για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος του κεφαλαίου. Με το νέο σύστημα ισχυρού ασφαλιστικού, όμιλοι και επενδυτές, εταιρείες θα βάλουν στο χέρι πάνω από 75 δις ευρώ που αποτελούν εισφορές των νέων ασφαλισμένων. Πρόκειται για μεταρρύθμιση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, η οποία αποτελεί συνέχεια όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, ιδιαίτερα του νόμου Κατρούγκαλου. Κανείς λοιπόν δεν πρόκειται να την γλιτώσει από τις νέες ανατροπές. Γι' αυτό η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση, καθολική και ενιαία. Να θυμίσουμε εδώ βέβαια και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και των δυνάμεών του. Έχει συμφωνηθεί στη λογική της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Τη συμφωνία όλων των άλλων δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα για τα επαγγελματικά ταμεία. Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την οργάνωση κινητοποίησης των σωματείων μέσα στον Ιούλη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην κοινωνική ασφάλιση. Η πανδημία, η κατάσταση που βρέθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας, αποκάλυψε τι πραγματικά σημαίνουν οι αλλαγές και οι νόμοι της κυβέρνησης. Και σήμερα που μετράμε ακόμα νεκρούς από τον κορονοϊό, η κυβέρνηση ετοιμάζει το νέο γύρο επίθεσης γιατί αυτό επιτάσσει καπιταλιστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή που τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης γεμίζουν τις τσέπες των μονοπωλίων, του τουρισμού, η Χαλκιδική συνεχίζει να στερείται επανδρωμένων κέντρων υγείας και ασθενοφόρων. Αυτός είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουν την κρίση τους. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την προστασία της υγείας του λαού. Οι νέες μεταλλάξεις αποδεικνύουν πως ούτε τα συστήματα τύπου ακορντεόν, ούτε μόνο τα εμβόλια μπορούν να μας προστατέψουν. Η μόνη σίγουρη λύση είναι η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι προσλήψεις γιατρών, προσωπικού, το άνοιγμα νοσοκομείων όπως το Παναγία και το Λιμωδόν, η ενίσχυση των κέντρων υγείας, το άνοιγμα καινούριων, ιδιαίτερα στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, αλλά και στη Χαλκιδική, που μέσα στο καλοκαίρι θα επισκεφτούν εκατομμύρια κόσμου. Την ίδια στιγμή, με το ψευδεπίγραφο τίτλο του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ετοιμάζεται μια αντιδραστική τομή που οδηγεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχολεία πολλών ταχυτήτων. Ένταση των ταξικών φραγμών, παραπέρα μορφωτική υποβάθμιση και ασφιχτικό έλεγχο στους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της αντιλλαγής πολιτικής με αξιολογητή το κεφάλαιο και τους στόχους του. Οι γονείς θα κληθούν έτσι να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
την ώρα που με δεδομένο το πλαίσιο υποχρηματοδότησης και με τα σχολεία να σπρώχνονται, να ζητιανεύουν χρηματοδοτήσεις και χορηγούς και να αξιοποιούν τις υποδομές τους, ανοίγουν πόρτες και παράθυρα ώστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν απευθείας παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε κατηγοριοποίηση σχολείων ακόμα μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η λεγόμενη αυτόνομη σχολική μονάδα, κάθε άλλο παρά ελεύθερη να διατελέσει το παιδαγωγικό της ρόλο θα είναι. Αντίθετα, θα είναι ακόμα πιο εξαρτημένη από κάθε είδους επιχειρηματικά συμφέροντα και από τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων. Τα περί ενίσχυση των εκπαιδευτικών είναι προκλητικά. Τα λένε σε εκείνους που γυρνάνε για χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι όλη τη χώρα για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά θα ελέγχονται για το κατά πόσο κυνηγάνε και εφαρμόζουν τις σύγχρονες αντιπαιδαγωγικές θεωρίες, τις δεξιότητες αντί της ολοκληρωμένης γνώσης. Και μάλιστα, όπως αφήνουν να εννοηθεί, διάφοροι λαγοί των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων επί ποινή απόλυσης, με δεδομένο και ότι το νέο πλαίσιο του δημοσιοπαλληλικού κώδικα ανοίγει τέτοιο δρόμο. Οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, συνολικά ο λαός πρέπει να βρεθούν σε θέσεις μάχης. Να αντιπαλέψουν, να βάλουν φραγμό στις νέες αντιδραστικές αλλαγές. Να περάσουν στην αντεπίθεση για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών. Για υψηλό επίπεδο μόρφωση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους. Να έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά, αφού ήδη η κυβέρνηση μαζί με τους τραπεζίτες ετοιμάζεται να χτυπήσει με τους πληστηριασμούς στη λαϊκή κατοικία. Να είμαστε σε διαρκή συνεννόηση για να μην επιτρέψουμε να χαθεί σπίτι ούτε ενός συναδέλφου. Για όλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα σωματεία μας να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Να αξιοποιήσουμε κάθε μορφή, περιοδίες, συσκέψεις, εξορμήσεις, αλλά και γλέντια, συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές. Σε αυτό το κρίσιμο διάστημα να μην σβήσουν οι μηχανές. Να εξασφαλίσουμε πως θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, μπροστά μας έχουμε μια σειρά αρχιερεσίες σωματείων. Σήμερα ολοκληρώθηκαν αυτές του Σωματείου Τροφίμων. Με αύξηση συμμετοχής, με δυνάμωμα του Σωματείου. Αυτή η αύξηση της τάξης του 40% αποτελεί παρακαταθήκη, έτσι. Και μάλιστα όλο αυτό ήταν η ανταπόκριση των εργαζομένων μπροστά στη δράση του Σωματείου όλο το προηγούμενο διάστημα. Όλη αυτή η πείρα χρειάζεται να γενικευτεί σε όλα τα σωματεία, ιδιαίτερα σε αυτά που τις επόμενες μέρες παίρνουν τη σκυτάλη των αρχιερεσιών. Όλη αυτή η δράση το επόμενο διάστημα θα πρέπει να συμβάλλει στη μαζική, δυναμική και οργανωμένη συμμετοχή της εργατικής τάξης στην κινητοποίηση των σωματείων μας μπροστά στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Να πω ότι συμφωνούμε με την Γενική Γραμμή με την εισήγηση. Έπιασε πάρα πολύ καλά τα ζητήματα και σε Γενική Γραμμή είναι η πείρα που έχουμε κι εμείς. Συγκεκριμένα σε όλους τους χώρους του δικού μας κλάδου, τους μεγάλους χώρους τέλος πάντων, η ΔΕΘ με το που άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες για την κατάθεση δίκαιου του νομοσχεδίου, ο κόσμος αναστατώθηκε και κάτω από τη δική μας ενημέρωση. Οι εργαζόμενοι στην αρχή αντιδράσανε ενστικτόδικα και σιγά σιγά αυτή η ενστικτόδικη αντίδρασή τους άρχισε να γίνεται πιο συνειδητή. Σε κάποιους χώρους βέβαια υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αναστάτωση και κυρίως σε χώρους που κάνανε πάρα πολλές περιορίες, όπως η Νόβαπακ και ο Χατζόπουλος. Σε άλλους χώρους είχαμε προβλήματα με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και τον κόσμο να μας λέει έξω από τα εργοστάσια, πείτε τους αυτούς μέσα. Όπως είδατε και στο σωματείο του DSME. Εμείς, σαν απάντηση στο εργοστάσιο της Novapak, βάλαμε το ZDG, μια προκήρυξη στην οποία βάλαμε μόνο καμιά ερώτηση. Αν με νομοθετημένο 8ωρο και πενθήμερο δουλεύουν τα 32 Σάββατα του χρόνου, και σε πολλά τμήματα αυτού του εργοστασίου παραπάνω από 10 ώρες την ημέρα, τι θα γίνει εάν τελικά το 10ωρο περάσει και δουλεύουν 7 μέρες τη εβδομάδα. Η κατάσταση σε αυτό το εργοστάσιο από ένα σημείο και μετά άρχισε να παίρνει διαστάσεις πολεμικές. Δηλαδή, δεν είχαμε κόσμο που με το τέτοιο βγαίναμε έξω από το εργοστάσιο, μας έλεγε άντε ήρθανε τέτοιοι φωστήρες να μας σώσουν από το 10ωρο, και κάποιοι άλλοι που στείνανε αυτοί και περιμένανε ένα τέτοιο να πάρουν την προκήρυξη, να διαβάσουν και να μιλήσουν μαζί μας. Δώσαμε τη μάχη στην ΜΕΛ με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου να πει τον Άννα. Ο ένας ήταν σε άδεια, ο άλλος αρρώστησε και έτσι δεν μπορούσαν να κάνουν γενική συνέλευση. Ο κόσμος όμως το συζήτησε και πάρα πολλοί κόσμος ήταν θετικός στο να συμμετέχει και σε αυτές τις διαδικασίες. Στη Unipac, την πρώην Καρτέλ, τέλος πάντων, οι εργαζόμενοι κάναν γενική συνέλευση για δεύτερη φορά στο ιστορικό της εταιρείας μέσα σε 6 μήνες με μια ουσιαστική κουβέντα.
που βέβαια μπορεί να μην κατέληξε εκεί που θα θέλαμε, δηλαδή και στη συμμετοχή του στην απεργία, αλλά η κουβέντα πραγματικά ήταν σημαντική. Καταρχήν, γιατί μαζευτήκανε και συζητούσαν, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ό,τι που είναι οι άλλοι θα κάνω κι εγώ, αλλά ποτέ δεν το συζητούσανε. Οι γενικές τοποθετήσεις ήταν, εγώ δεν πρόκειται να δουλέψω τζάμπα δεκάωρο, περισσότερο ξέρω εγώ με προσωπικούς τσαμπουκάδες, τέτοιο δεν πρόκειται εγώ να τέτοιο να κάνω και ό,τι θέλω να τέτοιο σπούν, εγώ δεν δουλεύω. Αλλά υπήρχαν και σοβαρές φωνές και μάλιστα από τέτοιο από νέους εργαζόμενους, οι οποίοι λέγανε, ναι ρε παιδιά, όλοι μαζί εδώ και θα δούμε τι θα κάνουν. Και αν μείνουν και δύο-τρεις που δεν θα τέτοιο θα συμμετέχουν, δεν βαριέσαι. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουν οι πολλοί. Είχαμε επίσης απόλυση συναδέλφοι σας σε μικρότερο χώρο βέβαια, μετά την πρώτη απεργία. Με την άμεση αντίδραση του σωματείου και τη συμμετοχή εκεί πέρα στις εξορμήσεις έξω από το χώρο, η απόλυση πάρθηκε πίσω και η συναδέλφη σας συνέχισε να δουλεύει στο χώρο. Να πω βέβαια ότι μετά την πρώτη απεργία και με την προκήρυξη της δεύτερης απεργίας είχαμε μεγάλη πίεση στις δικές μας δυνάμεις, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είχαμε και σοβαρές απώλειες των ανθρώπων που απεργήσαν από την πρώτη απεργία στη δεύτερη. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε κανείς να πει ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν πλέον τη δύναμη της οργάνωσής τους και καταλαβαίνουν για ποιο λόγο στείνονται όλα αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή κάθε φορά έρχεται η κυβέρνηση στην Αττική να νομοθετήσει κάτι εναντίον τους, όπως το 10 ώρα αυτή τη φορά, είχε μαζί και ένα τέτοιο και ένα παραμύθι εκεί για την λειτουργία τότε και των σωματείων και πώς θα λειτουργούν αυτά και πώς θα τα χειραγωγήσει, με τη λογική ότι θα πρέπει να τους αφαιρέσει το όπλο της οργάνωσης. Αυτό που έχουμε σκοπό στο επόμενο διάστημα είναι ένα τέτοιο να κάνουμε συσκέψεις με όλους τους ανθρώπους που βρήκαμε έξω από τα εργοστάσια όλο αυτόν τον καιρό μέσα από τις κινητοποιήσεις, για να μπορέσουμε να δούμε πόσους περισσότερους ανθρώπους θα μπορέσουμε από αυτούς να τους βάλουμε στη διαδικασία της προπαγάνδας και της συνέχισης της ενημέρωσης των εργαζομένων και ταυτόχρονα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οργανωμένη δράση των εργαζομένων και για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που μας έρχονται το επόμενο διάστημα και βέβαια να δούμε και την ανάπτυξη σε έναν άλλο δρόμο που σίγουρα υπάρχει. Καταρχήν να πούμε ότι συμφωνούμε με την εισήγηση. Θεωρούμε ότι αναδεικνύει σωστά τις πλευρές της δράσης που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και την αναγκαιότητα που υπάρχει να πατήσουμε σε αυτές και να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Ως συνδικάτο να πούμε ότι θα συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά από εδώ και πέρα. Πήραμε κουράγιο και γίναμε ακόμα πιο αισιόδοξοι από τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητα των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος. Είδαμε δεκάδες, εκατοντάδες εργαζομένων να δίνουν το παρόν στις κινητοποιήσεις και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Είδαμε νέους συναδέλφους μας να μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, το μπλοκ του συνδικάτου σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Θεωρούμε ότι ήταν και μαζικό και είχε και παλμό. Είχε πολύ κόσμο από πολλούς διαφορετικούς χώρους εργασίας, όπως ήταν από μικρά μαγαζιά μέχρι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, από μεγάλα ξενοδοχεία μέχρι εργαστήρια, μέχρι επιστημιστικές αλυσίδες κτλ. Αυτή η όλη περίοδο της δράσης μας στην ουσία συνέπεσε και με τις εκλογές του συνδικάτου. Ήταν εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πρωτόγνωρες και πολύ δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολλά καταστήματα όλο το προηγούμενο καιρό να είναι κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, με εργαζόμενους εκτός δουλειάς για πολλούς μήνες, με πολλούς συναδέλφους μας, επειδή συνέπεσε και με αυτή την περίοδο, να έχουν φύγει για σεζόν στα ξενοδοχεία και να μην μπορούν να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, με τη δικιά μας παρόντευση και προσπάθεια, αυτές οι εκλογές πήραν ένα χαρακτήρα. Αυτόν θέλαμε να δώσουμε κιόλας δημοψηφίσματος ενάντια στο νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Το ότι ο νόμος καταδικάστηκε καθολικά στη συνείδηση των εργαζομένων, παρά τις προσπάθειες όλων των μηχανισμών της εργοδοσίας και της κυβέρνησης να παρουσιαστεί ως ωφέλιμος για τους εργαζομένους και με ένα κομμάτι μεγάλο του συμβιβασμένου συνδικαλισμού να βάζει πλάτη και να συγκοντάρει σε αυτή την κατεύθυνση. Το ότι λοιπόν καταδικάστηκε καθολικά συνείδηση των εργαζομένων ήταν καθαρά αποτέλεσμα της δικιάς μας συνεπής και σταθερής δουλειάς, της παρέμβασής μας στους χώρους δουλειάς, της προπαγάνδας μας στο προηγούμενο διάστημα και γενικότερα μιας μεγάλης προσπάθειας που κάναμε να αναδείξουμε τον πραγματικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Έτσι το γεγονός ότι βάζαμε στην ουσία σαν δίλημα στους συναδέλφους, στους εργαζόμενους, ότι θα είστε με αυτή τη ζούγκλα, θα γίνετε σκλάβοι του 21ου αιώνα,
ή θα δώσετε δύναμη σε όλα αυτά που φοβούνται, δηλαδή στην οργανωμένη πάλι, στις δημοκρατικές διαδικασίες, στους αγώνες μέσα από τα συνδικάτα, στη μαζικοποίηση του συνδικάτου κτλ. Θα είστε με το δεκάωρο ή θα είστε με τις ταξικές δυνάμεις. Θα είστε με το φακέλωμα και το φήμα των συνδικάτων ή θα είστε με τις ταξικές δυνάμεις κτλ. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και στη μαζικοποίηση που υπήρξε, αλλά βοήθησε και έναν κόσμο να ξεμπλοκάρει και να καταλάβει και την αναγκαιότητα να υπάρχουν ταξικά και μαχητικά συνδικάτα, αλλά και να βγει μπροστά στην επόμενο διάστημα που είχε αυτή η διαδικασία και να παλέψει μαζί μας. Η αύξηση λοιπόν και του απόλυτου αριθμού ψήφων, οι εκατοντάδες νέες αιτήσεις που πήραμε μετά το άνοιγμα που έγινε, το ότι οι ταξικές δυνάμεις αύξησαν κατά πολύ τους ψήφους τους, εξέλεξαν παραπάνω αντιπρόσωπους και στο εργατικό κέντρο αλλά και στην Ομοσπονδία και επίσης κράτησαν και την αυτοδυναμία τους στο συνδικάτο, δείχνει ότι μιλάμε για ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα το οποίο δυναμώνει το συνδικάτο μας αλλά θέτει και τον πήχη πολύ ψηλά για την από εδώ και πέρα δράση μας αλλά και με βάση τις απαιτήσεις αλλά και τις δυνατότητες που έχουν προκύψει από την προηγούμενη δουλειά μας. Το ότι όλα τα παραπάνω τα καταφέραμε έχοντας απέναντί μας τους πάντες κυριολεκτικά, δηλαδή τις συμβασμένες πλειοψηφίες και του εργατικού κέντρου και της ΓΕΣΕΑ αλλά και της Ομοσπονδίας, αλλά και τους δίθεν αγωνιστές που δραστηριοποιούνται και στους συνδικάτων μας, με την προβιά του επαναστάτη που υπονομεύουν σταθερά τους αγώνες, συνειδητά είναι απόν από αυτούς τους αγώνες, συνεχίζουν και μια διασπαστική δουλειά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις καλλιεργούν και τη λογική της ανάθεσης και του ρεφορμισμού, αναθέτοντας σε δίθεν αριστερούς προστάτες στις τύχες μας, δείχνει πόσο σπουδαίο είναι αυτό το αποτέλεσμα και το ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει τρόπος που μπορεί να φέρει τέτοια αποτελέσματα. Οι εξελίξεις τρέχουν αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Από το Μουζενίδη που βαράει κανόνι και αφήνει στον αέρα χιλιάδες εργαζόμενους του ομίλου. Αλλά και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με τον Όμιλο. Από μικρά μαγαζιά που κάτω από την πίεση και τον ανταγωνισμό που υπήρχε μέσα στην πανδημία κλείσανε και μείνανε χιλιάδες εργαζόμενοι άνεργοι. Από ξενοδοχεία και επισκεπτικά καταστήματα, στα οποία οι εργαζόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι το τι θα πει και το δεκάωρο και το δωδεκάωρο που θέλουν να εφαρμόσουν, αλλά και το τι σημαίνει η εντατικοποίηση που θα συναντήσουν από εδώ και πέρα. Μέχρι και αυτούς που είναι για μήνες σε αναστολή στον κλάδο μας. Και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα 534 της αναστολής. Περιγράφουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις από εργαζόμενο σε εργαζόμενο που καλούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση δεν υπάρχει ούτε χρόνος για χάσιμο, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας από το προηγούμενο διάστημα, να οργανώσουμε σωστά την παρέμβασή μας ανά χώρο δουλειάς με εξειδίκευση ανάλογα τις ιδιαιτερότητες, να βάλουμε μπροστά και τις εδαφικές επιτροπές αλλά και όλες τις υπόλοιπες επιτροπές που υπάρχουν στο συνδικατό που βοήθησαν και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα που είχαμε. Και πρέπει από αυτήν την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι εργαζόμενοι στο ΣΕΤΕΠΕ να τη χρησιμοποιήσουμε για να πάμε και τη δουλειά μας αλλά και το κύρος μας ένα βήμα παραπέρα. Αλλά και να φτάσουμε όσο το δυνατόν σε περισσότερους εργαζόμενους και χώρους δουλειάς μπορούμε, που αν και το προηγούμενο διάστημα αυξήθηκε αυτός ο αριθμός, παραμένουν δυσανάλογες με τους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου στην περιοχή. Θα υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις στο επόμενο διάστημα, στο οποίο θα υπάρξει και ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν. Θεωρούμε ότι είναι στο χέρι μας και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Είναι χρέος μας να παλέψουμε για το μέλλον και το δικό μας και των παιδιών μας και των επόμενων γενιών, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες με τα βαρέα και ανθυγινά, με τις κλαδικές συμβάσεις, με μέτρα προστασίας και τις συνθήκες δουλειάς στους χώρους εργασίας, με το πενθήμερο 7ωρο κτλ. Θα πρέπει να γίνουμε το στήριγμα και το αποκούμπι των εργαζόμενων και να πείσουμε ακόμα περισσότερους να παλέψουν πλάι μας. Το προηγούμενο διάστημα λοιπόν δόθηκαν μεγάλες μάχες ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο και τη δράση που αναπτύξαμε οφείλουμε να την υπογραμμίσουμε στη συνείδησή μας. Χαιρετήσουμε όσους συναδέλφους απέργησαν, όσους προβληματίστηκαν, όσους μπαίνουν σε σκέψεις για όσα έρχονται και προσεγγίζουν το σωματείο μας. Παρόλη τη συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης Συνουδού, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του εργοδοτικού συνδικαλισμού, το περασμένο διάστημα το ταξικό κίνημα πέτυχε νίκες. Τσαλακώθηκε αμετάκλητα η προσπάθειά τους να αεροποιηθεί το άθλιο αυτό νομοσχέδιο, αυξήθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στο ταξικό κίνημα, είχαμε στις 16 την πιο μαζική απεργία της τελευταίας δεκαετίας. Τα παραπάνω δεν έγιναν μόνα τους. Η καλή προετοιμασία από πέρυσι, ακόμα που η κυβέρνηση είχε δηλώσει την πρόθεσή της να φέρει το νομοσχέδιο για ψήφιση, και η απεργία που έγινε τότε στις 26 Δεκάτου, έκαναν την αρχή. Φέτος, μήνες ακόμα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, το ταξικό εργατικό κίνημα γενικότερα, όπως και το σωματείο μας, το ΣΕΤΥΠ ειδικότερα, άνοιγε συστηματικά το θέμα στους εργαζόμενους του κλάδου, ενημερώνοντας για την ουσία των μέτρων, ξεπροστιάζοντας την προπαγάνδα της κυβέρνησης που παρουσίαζε τα μέτρα ως θετικά. Και προετοιμάζοντας τον κόσμο του κλάδου για την ανάγκη απεργιακών απαιτήσεων. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι διάφορες σωματιακές επιτροπές του ΣΕΤΥΠ, που εγκαίρως συνεδρίαζαν μπροστά από κάθε σταθμό για να προετοιμάσουν τους συναδέλφους, εξειδικεύοντας τη δράση του στον εκάστοτε χώρο δουλειάς, ζυμώντας αιτήματά μας.
Τη στιγμή που το νομοσχέδιο προσπαθεί να χτυπήσει τις συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων, τις ζωντανές συνελεύσεις δηλαδή, εμείς καταφέραμε να πάμε κόντρα στο ρεύμα και να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Πραγματοποιήσαμε σαν σετίπ μια σειρά γενικών συνελεύσεων και πήραμε απόφαση μέσα από τις συνελεύσεις αυτές για προκήρυξη απεργίας, κόντρα στα εμπόδια που βάζει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ψηφιστεί το Γενάρη του 2018. Άρα, κάναμε σαν σωματείο κάποια παραπάνω βήματα στη δράση μας και συγκεκριμένα, κατακτήσαμε να μπορούμε να παίρνουμε απόφαση για απεργία μέσα από γενικές συνελεύσεις, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε να την προκηρύξουν οι ξεπολυμένοι της ΓΕΣΕ. Όλα αυτά μας δίνουν όθηση για τη συνέχεια, συνεχίζουμε έτσι και καλύτερα. Το ότι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός σκύλιασε από το γεγονός πως οι ταξικές δυνάμεις κατάφεραν να παρακάμψουν τη σκόπιμη αδράνειά του για μη προκήρυξη απεργίας 16 έκτου, φάνηκε και στον κλάδο μας. Συγκεκριμένα στον ΟΤΕ, όπου οι διάφοροι ερωτοπατέρες διέδιδαν στο προσωπικό της εταιρείας ψευδός πως η απεργία που προκήρυξε το ΣΕΤΥΠ για τις 16 έκτου δεν τους καλύπτει και άρα δεν μπορούν να απεργήσουν τη μέρα εκείνη. Ακόμα και έτσι όμως δεν μείναμε αδρανείς και τους ξεπροσφιάσαμε, δίνοντας ένα σωματείο το παρόν μπροστά από τις εισόδους του ΟΤΕ την ημέρα της απεργίας, καλώντας τους συναδέλφους να απεργήσουν και ενημερώνοντας για τις συγκεντρώσεις της ημέρας εκείνης. Αλλά και προϊστάμενοι σε χώρους δουλειάς έβαλαν τα δυνατά τους, καλώντας συναδέλφους στο γραφείο τους για κουβέντα πάνω στο νομοσχέδιο, όπως έλεγαν, ως μέσο πίεσης για να αποτρέψουν τη συμμετοχή στην απεργία. Όσο και αν προσπάθησαν όλοι αυτοί να βάλουν φρένο στη δράση μας όμως, το βήμα έγινε. Το νομοσχέδιο καταδικάστηκε στη συνείδηση των εργαζομένων του κλάδου, δεν έπιασε καλλιέργεια αναμονής. Νέος κόσμος έσπασε το φόβο και απείρησε για πρώτη φορά. Νέος κόσμος κατέβηκε στις συγκεντρώσεις. Συνάδελφοι ήταν πιο κοντά στο σωματείο. Έγιναν εγγραφές. Εργαζόμενοι προβληματίστηκαν για το πού πάει το πράγμα. Και με αφορμή όλα αυτά, το ΣΕΤΥΠ φτάνει πλέον σε περισσότερο κόσμο. Το γεγονός πως το νομοσχέδιο ψηφίστηκε δεν σημαίνει τίποτα. Τη φόρα και τον αέρα που αποκτήσαμε από τη δράση του προηγούμενου διαστήματος θα την αυξήσουμε και θα τη διοχετεύσουμε για να μείνει το νομοσχέδιο μετέωρο, ανεφάρμοστο. Γνωρίζουμε φυσικά πως και στο δικό μας κλάδο οι εργοδότες λιγουρεύονται και με το παραπάνω να εφαρμόσουν τα μέτρα του νομοσχεδίου. Δεν μας πτωεί όμως αυτό. Η πραγματικότητα έδειξε πως όσοι χώροι από τον κλάδο της πληροφορικής είχαν πικρή πείρα από υπερορίες, έδειξαν μια παραπάνω ευαισθησία στην ανάγκη να δώσουν απεργιακή απάντηση ενάντια στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου που καταργεί το 8ωρο. Τέτοια ευαισθησία και ακόμα μεγαλύτερη πρέπει να δείξουν και θα δείξουν οι συνάδελφοι αν τολμήσει η εργοδοσία να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά. Πάντως θα είμαστε ψεύτες αν ισχυριστούμε πως πέφτουμε από τα σύννεφα με τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό. Όχι, για να είμαστε ακριβείς, μάλιστα στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, εδώ και χρόνια έχουν υπάρξει περιπτώσεις που τυπικά οι άτυπα έδειχναν προς τα πού πάει το πράγμα. Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει στην ουσία είναι να πιάνει τον παλμό των επιχειρηματικών απαιτήσεων και να τον κάνει νομική πραγματικότητα. Μπροστά πάνε οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων που ενίοτε γίνονται και πράξη πριν καλά-καλά νομιμοποιηθούν, και από πίσω τρέχουν οι κυβερνήσεις αριστερές και δεξιές για να τις νομιμοποιήσουν χάρη της υπερβόητης ανάπτυξης. Να πούμε παραδείγματα, να αναφέρουμε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής που καλούσε πέρυσι το προσωπικό να δουλεύει Σαββατοκύριακα και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και κατοχυρώνει δουλειά τις Κυριακές για τον κλάδο της πληροφορικής. Να πούμε για γνωστό όνομα εταιρεία στην οποία αρκετά χρόνια πριν ακούγονταν από διευθυντές ατάκες όπως όποιος έβγει στην ώρα του την έχει δει δημόσιος υπάλληλος, χωρίς φυσικά να πληρώνεται καμιά υπερορία, και τώρα έρχεται η κυβέρνηση ωραία και καλά και δίνει τη δυνατότητα δεκάωρου χωρίς πληρωμή υπεροριών. Να πούμε για γνωστό τηλεφωνικό κέντρο που έχει καλέσει σαββατιάτικα το προσωπικό για απλήρωτη δουλειά. Ακόμα και δίθεν προοδευτικά μέτρα όπως η λεγόμενη ψηφιακή κάρτα που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο είναι δοκιμασμένα στον κλάδο μας. Και έχουμε καταλάβει πως μόνο προοδευτικά δεν είναι. Αυτή η κάρτα δίθεν θα προφυλάσει τον εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία, γιατί θα αποτυπώνεται ψηφιακά ο χρόνος εργασίας χωρίς να μπορούν να σε επιβάλλουν υπερορίες στα μολοχτά. Τι να το κάνεις όμως όταν την ίδια στιγμή νομιμοποιούνται οι απλήρωτες υπερορίες? Τι να το κάνεις όταν δουλεύεις τηλεργασία όπως η πλειοψηφία στον κλάδο μας και το αφεντικό σου μπορεί να σε επιβάλλει να βγεις offline και να συνεχίσεις τη δουλειά σου εκτός ωραρίου χωρίς να αποτυπώνεται αυτό πουθενά? Τι να το κάνεις όταν η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας που κατοχυρώνεται με την ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται για να πιεστεί ο εργαζόμενος περισσότερο? Και αυτό είναι ήδη πραγματικότητα σε επιχειρήσεις που ο εργαζόμενος καλείται να χτυπήσει κάρτα όταν πάει τουαλέτα ή πάει να πιει νερό, ώστε να αφαιρεθεί ο χρόνος αυτός από τον εργάσιμο, παρατείνοντας έτσι την ουσία την εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή, η ψηφιακή κάρτα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό του ωραρίου σε ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας, πιέζοντας τον εργαζόμενο να αυξήσει τον ενεργό χρόνο, δηλαδή να αυξήσει το ωράριό του. Στο ίδιο μήκος σχήματος και το μέτρο για αφαίρεση του διαλύματος από τον εργάσιμο χρόνο, παρατείνοντας και πάλι την εργάσιμη ημέρα. Έχουμε μάλιστα και περιπτώσεις όπως σε πρωτοκλασάτο τηλεπικοινωνιακό όμιλο, που ο διαχωρισμός ενεργού και ανενεργού χρόνου εργασίας πάει σε άλλα μεγαλειώδη επίπεδα, όταν σε εργαζόμενους του τηλεφωνικού κέντρου και μάλιστα σε καθεστώς τηλεργασίας στέλνουν παρατηρήσεις οι προϊστάμενοι γιατί φαίνονται αδρανείς στο σύστημα λόγω λιγόλεπτης επίσκεψης στην τουαλέτα. Δηλαδή, εν έτη 2021 δεν μπορείς να κάνεις διάλειμμα για τουαλέτα χωρίς να απολογήσεις τον προϊστάμενό σου.
Τέτοιες καταστάσεις όμως είναι που γεμίζουν με οργή τις μπαταρίες των εργαζομένων και μάλιστα αποτέλεσαν και επιπλέον κίνητρο συναδέλφων για τη συμμετοχή στις απεργίες, γιατί κάποια στιγμή φτάνει και ο κόμπος το χταίνει. Όσο και φτάνει όμως ο κόμπος το χταίνει, από μόνο του δεν αρκεί. Καταλήτης είναι η δική μας παρέμβαση, η δουλειά από τα κάτω, η δράση του σωματείου μέσα στις επιχειρήσεις με σωματιακές επιτροπές. Αυτό έφερε αποτέλεσμα στην κινητοποίηση του κόσμου και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση με όλες μας τις δυνάμεις για να κοπεί ο βήχας της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου σε κάθε εργοδότη. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους να συμπληρωθούν στο ΣΕΤΥΠ για να εμποδίσουμε την εφαρμογή του νομοσχεδίου αλλά και κάθε αντεργατικού νομοσχεδίου. Χαιρετίζω εκ μέρους της ΣΕΝΙΘ τη σημερινή σύσκεψη των σωματείων και των φορέων που παλέψαμε το προηγούμενο διάστημα στο πλάι ενάντια στο τερατούργημα της κυβέρνησης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εκτιμήσουμε αυτή τη μάχη που δώσαμε. Κυρίως όμως πώς συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα στο να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο νόμος και πώς να αποκρούσουμε τη συνολική επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησης απέναντι στα εργατικά δικαιώματα. Χαιρετίζουμε με τη σειρά μας τους χιλιάδες απεργούς που βάλαν στην άκρη τα εμπόδια από όλα τα επιτελεία των μεγάλων επιχειρηματιών και απέρριψαν στην πράξη το νομοσχέδιο τερατούργημα. Όσο και να προσπαθήσουν, αυτός ο νόμος έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού και έτσι θα συνεχίσει. Και στο δικό μας χώρο, στον χώρο της υγείας, αυτές οι ανατροπές είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας στα ωράρια των γιατρών, με τη θεσμοθέτηση 12ωρης βάρδιας στα πλαίσια εφαρμογής οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει περάσει με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τη στήριξη και Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Οι υγειονομικοί ζούμε καθημερινά και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει αυτή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Γι' αυτό ο νόμος μπορεί να ψηφίστηκε, όμως η μάχη δεν έχει τελειώσει. Το εργατικό κίνημα στο παρελθόν έχει πείρα, έχει ακυρώσει την πράξη τέτοια νομοσχέδια. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και μέσα στα νοσοκομεία να μην υλοποιηθούν στην πράξη οι επιταγές αυτού του νόμου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προάσπιση της ζωής και της υγείας του λαού, όπως πράξαμε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη πρώτο πυλών του τετάρτου κύματος της πανδημίας, πριν ακόμα καλά-καλά τελειώσει το τρίτο. Η έξαρση που βλέπουμε στα κρούσματα τις τελευταίες μέρες, λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, όπως τονίζει και όλη η επιστημονική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας την πράξη ότι για ακόμα μια φορά χρησιμοποιεί την επιστήμη à la carte όταν είναι να υπηρετήσει επιχειρηματικά συμφέροντα, συνεχίζει προκλητικά να απορρίπτει τις δίκαιες και επίγουσες διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος για άνοιγμα όλων των νοσοκομείων που κλείσαν τα προηγούμενα χρόνια, για ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας με μέσα, υποδομές και προσωπικό. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, προχωράει μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα, αναγγέλλοντας νέες συγχωνεύσεις λουκέτα σε περιφερειακά νοσοκομεία. Κλιμακώνει την πολιτική της επραγματοποίησης που πληρώνει άμεσα με τη ζωή του λαός. Τέτοια η πρεμούρα τους να προχωρήσουν στο κλείσιμο των νοσοκομείων, που τις τελευταίες μέρες όπου σταθούν και όπου βρεθούν και ο Πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης το προαναγγέλουν, ανοίγοντας την όρεξη στα μεγαθύρια της ιδιωτικής υγείας για νέο πεδίο κερδοφορίας σε βάρος της υγείας του λαού. Η κυβέρνηση, αποδεικνώντας ότι δεν θα αναλάβει τις ευθύνες της να προχωρήσει στα μέτρα που απαιτούν οι υγειονομικοί, κουνάει επιδεικτικά το χέρι στο λαό. Βρίσκει βολική αντιπαράθεση με διάφορους αναρθολογιστές, που δεν είναι τίποτα άλλο από την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, που η ίδια τροφοδοτεί με τις παλινοδίες και τα μέτρα που καμία σχέση δεν έχουν με την επιστημονική κοινότητα. Δεν δημιουργεί συγχύσεις και δυσπιστία η προσπάθεια να πείσει τον λαό ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται σε ασφιχτικά γεμάτα λεωφορεία και αεροπλάνα, αλλά μεταδίδεται σε πλατείες, σε ταβέρνες. Ακόμα και τώρα, με τη μετάλλαξη Δέλτα και την έξαρση κρουσμάτων, δεν προκαλεί ερωτηματικά η συνέχιση με τα ίδια πρωτόκολλα λάστιχο για χάρη των μεγάλων επιχειρήσεων του τουρισμού και των μεταφορών. Πρωτόκολλα τα οποία ζήσαμε και το προηγούμενο καλοκαίρι και ξέρουμε τι φέρανε. Οι μεγάλοι χώροι δουλειά στα μέσα μαζικής μεταφοράς από την αρχή της πανδημίας αποτέλεσαν εκολαπτήρια του ιού, όπως αποδεικνύουν οι σειρές κρουσμάτων. Φυσικά όμως η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης ξεσάλωσε, αυτά τα πρωτόκολλα γίναν λάστιχο, οι έλεγχοι γίνανε ακόμα πιο σπάνιοι. Το εργατικό κίνημα την πρώτη στιγμή πρόταξε διεκδικήσεις για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για πολλαπλούς ελέγχους, ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών. Όλα αυτά βέβαια αντιμετωπίζονται σαν αχρίαστο κόστος από την εργοδοσία και την κυβέρνηση, αχρίαστο κόστος η ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη. Αλλά και στο ζήτημα του εμβολιασμού να δούμε. Οι χαμηλοί ρυθμοί που παρουσιάζονται βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση και το ίδιο το σύστημα. Πώς να ήταν διαφορετικά άλλωστε, αφού η εμπορευματοποίηση των εμβολίων και η υποταγή του στα κέρδη των μεγάλων ομήνων της φαρμακοβιομηχανίας είναι οι παράγοντες που καθόρισαν τη μεγάλη ανεπάρκεια στις ποσότητες των εμβολίων. Ολόκληροι μήνες οι εμβολιασμοί με το σταγονόμετρο. Ακόμα και σήμερα,
Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι που βάζουν τα ταβάνι. Ακόμα και σήμερα αυτοί είναι οι ανταγωνισμοί που για διάφορα γεωστρατηγικά παιχνίδια, όπως γύρω από αυτό με το εμβόλιο της Άστρα, δημιουργούν ερωτηματικά και συγχύσεις και τα πολλαπλασιάζουν σε έναν κόσμο που έχει δικαιολογημένα κάποιες σκέψεις, τα ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα, καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρηση των εμβολιασμών, που με τα βίας φτάνει το 40% των πλήρως εμβολιασμένων 7 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, και θυμίζω ότι 7 μήνες λέγανε ότι θα είναι το 80% όταν πρώτο άρχισε ο εμβολιασμός, παίζει η ουσιαστική ανυπαρξία μιας δημόσιας πρωτοβάθμιας πολιτείας υγείας που να αναγκαλιάζει συστηματικά όλο τον πληθυσμό. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν υπήρχε το κατάλληλο ανεπτυγμένο δίκτυο οικογενειακών γιατρών, κέντρων υγείας, που θα είχαν προσωπική σχέση με τους ασθενείς, θα γνωρίζανε τα προβλήματα υγείας τους, το ιστορικό του καθένα και της καθεμιάς, με δυνατότητα ουσιαστικής ενημέρωσης, προσωποποιημένης ενημέρωσης του κόσμου για την ανάγκη μαζικού εμβολιασμού. Θα είχαν τη δυνατότητα για την παρακολούθηση των εμβολιασμένων, για την έγκαιρη επέμβαση σε τυχόν παρενέργειες. Όλα αυτά φυσικά μιλάμε για ακριβώς το αντίθετο. Το μπαλάκι της ενημέρωσης του πληθυσμού πετιέται ξανά στην ατομική ευθύνη. Ο καθένας ψάχνει το γιατρό του, το προσωπικό, για το αν θα πρέπει να κάνει εμβόλιο, ποιο εμβόλιο. Που και πολλές φορές και εμείς οι γιατροί έχουμε αδυναμία να απαντήσουμε, γιατί ουσιαστική ενημέρωση δεν υπήρξε ποτέ. Φυσικά, όλες αυτές οι ευθύνες πρέπει να σβήσουν από το χάρτη. Γι' αυτό και η κυβέρνηση και τα επιτελεία έχουν επιδοθεί το τελευταίο διάστημα στη δημιουργία εκβιαστικών διλημάτων. Εμβολιασμοί ή μέτρα. Υποχρεωτικότητα ή κίνητρα. Όλα αυτά γιατί θέλουν να στηριχθεί το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, να κρυφτούν οι τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για την άθλια κατάσταση που βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως πρέπει να ρωτήσουμε, ποιος είναι αυτός που φρενάρει τώρα την εμβολιαστική διαδικασία, ποιος είναι αυτός που φρενάρει την ανάπτυξη όλων των δυνατών με βάση την εξέλιξη της επιστήμης θεραπείων εναντίον του κορονοϊού. Αυτό που φαίνεται όλο και πιο καθαρά σήμερα είναι ότι απέναντι στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην υγεία βρίσκεται το εμπόριο του κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων στο χώρο, οι οποίες και μέσα στην πανδημία όχι μόνο δεν συνεισφέρεραν, αλλά αντίθετα θησάβρισαν πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Αυτή είναι ακριβώς την αιτία που χτυπάει τον πίνα όλων των εργατικών δικαιωμάτων που συζητήσαμε σήμερα, πρέπει να βάλει στο στόχαστρο αγώνας μας. Είναι ανάγκη λοιπόν, με βάση την εξέλιξη της πανδημίας, να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα των διεκδικήσεων που διατυπώνουν η πλειοψηφία των υγειονομικών τα εργατικά σωματεία. Μαζί φυσικά με τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούμε. Μαζί με τον εμβολιασμό που πρέπει όλοι να συνεχίσουμε και να εξασφαλίσουμε για τον εαυτό μας και για τους δικούς μας. Πρέπει να ενισχύσουμε τον αγώνα για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, τα αναγκαία μέτρα για την επίσπευση των εμβολιασμών, καθώς και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς για τη μείωση της διασποράς, τα οποία είναι ζητωτικής σημασίας για την υγεία του λαού. Σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε χώρο δουλειάς θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε και να διεκδικούμε. Έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα στον πλευρό των ασθενών μας για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε και εσάς. Η επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχει πάτο. Πέραν του νέου εργασιακού νόμου που καταργεί στην πράξη το 8ωρο, αυξάνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων, πέρα του ασφαλιστικού νόμου που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που απασχολεί και θα βασανίσει χιλιάδες εργατικές και λαϊκές οικογένειες στο επόμενο διάστημα είναι το ζήτημα των πληστηριασμών της λαϊκής περιουσίας και πολύ περισσότερο της πρώτης κατοικίας. Από την 1η Ιουνίου τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου πτωχευτικού νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, βάζοντας οριστικό τέλος στα όποια απομεινάρια δικαστικής προστασίας είχαν απομείνει για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας, πατώντας πάνω στα χνάρια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κατευθύνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα αφορούν φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις για δάνεια προς τράπεζες, αλλά και για άλλες οφειλές των λαϊκών οικοκυριών, όπως για χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία για αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, ενώ στοχεύουν σε μαζικό ξεσκαρτάρισμα του επιχειρηματικού πεδίου με αναδιαρθρώσεις και δεύτερες ευκαιρίες σε επιχειρηματικούς ομίλους. Με το νέο πτωχευτικό κώδικα που θεσπίστηκε με το νόμο 4738 του 20, προβλέπεται πως τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά πτωχευτική δυνατότητα. Προβλέπεται επίσης η πλήρη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη εντός εισαγωγικών, ώστε κράτος, τράπεζες, επιχειρηματικοί όμιλοι να βάζουν στο χέρι ό,τι απέμεινε από το λαϊκό εισόδημα
και την κάθε είδους περιουσία του οφηλέτη. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο οφηλέτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε τυχόν ποσά του εισοδήματός του που καλύπτουν τις λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης, κάποια ψίχουλα δηλαδή για τα απολύτως στοιχειώδη. Παράλληλα προβλέπεται η πώληση και ενοικίαση της πρώτης κατοικίας και μάλιστα με την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας από την τράπεζα, τα funds, που ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια και άλλους πιστωτές. Μεταξύ άλλων, ο δαλειολήπτης θα μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου του σε ιδιωτικό φορέα που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια θα μπορεί να νοικιάζει το σπίτι του και με μόνιμη βέβαια την απειλή της οριστικής έξωσης, αφού μετά την πάροδο της τριετίας η τράπεζα θα έχει το ελεύθερο να καταγγείλει τη σύμβαση αν δεν καταβληθούν έγκαιρα 3 στη σειρά μηνιαία μισθώματα. Επίσης, διευκολύνεται η συγκέντρωση ακινήτων στο τραπεζικό κεφάλαιο που θα τα βγάζει στο σφυρί επιταχύνοντας επενδύσεις σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός και η αναπλάση περιοχών. Με την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, οι τράπεζες έβγαλαν στο σφυρί μεγάλα ακίνητα, βιομηχανικούς και άλλους επαγγελματικούς χώρους φιλέτα. Αυτά όμως τελείωσαν. Τώρα κάνουν κατασχέσεις σε ό,τι βρουν χωρίς διακρίσεις και στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα παίρνουν οι ίδιες ή τα funds τα οποία έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματα από δάνεια. Και μπορεί τη στιγμή που μιλάμε, λόγω της αποχής των δικηγόρων από πράξη εκτέλεσης μέχρι το Σεπτέμβρη, να έχουν παγώσει οι κατασχέσεις και οι συνεχίσεις των πληστηριασμών ακινήτων που έχουν ήδη κατασχεθεί και δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω πανδημίας. Το επόμενο όμως διάστημα, το πρόβλημα θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Από το 2019 έχουμε συστήσει μια επιτροπή κατά των πληστηριασμών που είχε αναπτύξει μια δράση τόσο σε ζητήματα πληστηριασμών όσο και στις διακοπές ρεύματος σε σπίτια λαϊκών οικογενειών, πετυχαίνοντας είτε να αποτραπεί ο πληστηριασμός ή και να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης χρέους με τις τράπεζες ή και αντίστοιχα τις επανασυνδέσεις ρεύματος. Έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία. Πρέπει όμως πολύ πιο συγκεκριμένα τα σωματεία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το νέο γύρο της επίθεσης που ξεκίνησε. Και εκτός από το ζήτημα των πληστηριασμών, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το πολύ σοβαρό ζήτημα των εξώσεων από ακίνητα που ήδη έχουν εκπληστηριαστεί. Χρειάζεται να δούμε πώς θα φτάνουμε έγκαιρα τόσο στους κλάδους αλλά και σε γειτονιές. Να συζητήσουν οι ειδικοί στο σωματείο, να φτιάξουν επιτροπές ή να χρεώσουν μέλη τους, ώστε να φτιάξουμε ένα δίκτυο που θα μπορεί να εντοπίζει και να έρχεται σε επαφή με κόσμο που έχει πρόβλημα, που θα κινητοποιεί μέλη των σωματείων ή και τη γειτονιά, προκειμένου να εκφράζεται η αλληλεγγύη και να ασκείται πίεση πιο αποτελεσματικά. Εμείς σαν σωματείο πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς θα αξιοποιήσουμε συναδέλφους που εργάζονται σε γραφεία πιστοποιημένα για τη διενέργεια πληστηριασμών, ώστε έγκαιρα να έρχονται στοιχεία για κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Να φτάνουμε έγκαιρα στον κόσμο που χάνει το σπίτι του πριν να γίνει ο πληστηριασμός. Πρέπει η ύπαρξη της Επιτροπής να γίνει γνωστή, να προπαγανδιστεί στους χώρους δουλειάς με το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Οι υπεύθυνοι από κάθε σωματείο να ελέγχουν τις λίστες που ετοιμάζονται για τους πληστηριασμούς που πρόκειται να γίνουν, να ψάχνουμε στα μητρώ μας να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του. Να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να ξεπεράσουν τις όποιες ενοχές τους έχουν φορτώσει, ότι αυτοί φταίνε για την κακή διαχείριση ή τον υπερβολικό καταναλωτισμό τους. Να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να μην υποταχθούν στις ωρέξεις του τραπεζικού κεφαλαίου, παραδίδοντας αμαχητή την όποια περιουσία έφτιαξαν με τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής. Να συσπυρώσουμε κόσμο γύρω από τα αιτήματα για πλήρη προστασία της λαϊκής κατοικίας, διαγραφή χρεών, τόκων και πανωτοκίων που έχουν επιβληθεί σε φυλέτες, επανασύσταση του οργανισμού εργατικής κατοικίας και ολοκληρωμένα προγράμματα δημιουργίας κατοικιών για να στεγαστούν χιλιάδες οικογένειες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η μάχη που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μπροστά στο αντεργατικό νομοσχέδιο, αλλά και μέσα στην πανδημία, αποτελεί μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια του αγώνα μας για να διεκδικήσουμε σύγχρονους όρους δουλειάς με δικαιώματα και με ασφάλεια μέσα στους χώρους όπου δουλεύουμε. Το Συνδικάτο Μετάλλου, μέσα από τη δράση του, τη στάση που κράτησε, τους αγώνες που έδωσε σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα των μεταλλεργατών, καταφέρνει μέρα με τη μέρα να κερδίζει ακόμα περισσότερους εργαζόμενους, την εμπιστοσύνη των μεταλλεργατών να γίνεται πόλος εισπύρωσής τους.
Από την πρώτη στιγμή του αντεργατικού νομοσχεδίου κάναμε προσπάθεια να αναδείξουμε στον κλάδο τις συνέπειες που θα έχει, ποιους εξυπηρετεί, την ανάγκη που υπάρχει για να διεκδικήσουμε πίσω όλα όσα μας πήραν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις και εργοδότες που στην κυριολεξία μας τσάγησαν. Προχωρήσαμε σε συσκέψεις του συνδικάτου, σε γενικές συνελεύσεις, βρήκαμε συνάδελφο τον συνάδελφο, καταφέραμε να καταδικαστεί από τους εργαζόμενους του κλάδου το νομοσχέδιο, να μην περάσει προπαγάνδα της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Συνάδελφοι που δεν είχαν ποτέ σχέση με τα συνδικάτα, δεν γνώριζαν τι είναι, αρκετοί από αυτούς είχαν ακόμα και άσχημη εικόνα για αυτά, γνωστού κιόλας του προβλήματος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό του κλάδου. Εκτίμησαν τη στάση μας, ήρθαν σε επαφή μαζί μας, στις εξορμήσεις κοντοστεκόταν και ρωτούσαν τι γίνεται, αν υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε όλη αυτή την επίθεση. Βέβαια, υπήρχαν και συνάδελφοι που μας έλεγαν ότι τίποτα δεν αλλάζει, τα έχουν συμφωνήσει, ήδη τα εφαρμόζουν και άμα κάνω πως σηκώνω κεφάλι, ο δρόμος της ανεργίας είναι κοντά. Είναι αλήθεια, συνάδελφοι, ότι η επίθεση της εργοδοσίας ήταν μεγάλη. Μέλος του σωματείου μας, που βγήκε μπροστά στο χώρο δουλειάς του, αντιδρώντας για τις ατελείωτες υπερορίες που δουλεύανε, που τους υποχρέωνε ο εργοδηγός και η εταιρεία για να βγει δουλειά, έπεσαν πάνω του εργοδηγοί και οι προϊστάμενοι, προσπαθώντας να το τριμώξουν, όμως πήραν πληρωμένη απάντηση από τους ίδιους τους συναδέλφους του που το στηρίξαν, ήταν δίπλα του σε όλο αυτό. Συνάδελφο, τον είχαν για ώρες η διευθύντρια στο γραφείο της για να τον πείσει να αλλάξει γνώμη, να μην συμμετέχει στην απεργία, να μην ξεσηκώνει και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Η τρομοκρατία όμως, συνάδελφοι, δεν πέρασε. Οι εργαζόμενοι πήραν δύναμη από όλο αυτό, βλέποντας τους συναδέλφους τους να μην κάνουν πίσω, να βγαίνουν μπροστά και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αυτή ήταν και η καλύτερη απάντηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Απάντηση επίσης σε όλους αυτούς που μας λέγαν ότι με τους αγώνες μας δεν αλλάζει τίποτα, ήταν και το σταμάτημα της παραγωγής στο εργοστάσιο της Ιδενόρ τη μέρα της απεργίας, όπου κάτω από την πίεση των εργαζομένων πήρε απόφαση το επιχειρησιακό σωματείο, στέλνοντας μήνυμα και στην εταιρεία αλλά και στο διευθυντή ότι παρά την υπογραφή συλλογικής σύμβασης που είναι πολύ μακριά από τις απαιτήσεις των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι δεν κάθεσαν στα αυγά τους, συνεχίζουν, προχωράνε και οργανώνουν τον αγώνα τους. Απάντηση, συνάδελφοι, είναι και όσοι απήργησαν, συμμετείχαν στα συλλαλητήρια, για πρώτη φορά βρέθηκαν στον μπλοκ του συνδικάτου και γύρισαν στις δουλειές τους με ψηλά το κεφάλι. Ο αγώνας μας όμως, συνάδελφοι, πρέπει να συνεχιστεί. Τους ξεκαθαρίζουμε σε βιομήχανους και κυβέρνηση ότι στόχος μας δεν είναι μόνο μια αμυντική στάση απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε, αλλά είναι η διεκδίκηση των αιτημάτων και των δικαιωμάτων για ζωή και δουλειά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Η προσπάθεια που κάνουν να ξυλώσουν την κοινωνική ασφάλιση που επιχειρούν εδώ και χρόνια αποτελεί κόκκινο πανί για εμάς στον κλάδο του μετάλλου. Σε ένα κλάδο όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι καθημερινό φαινόμενο, όπου μόνο την τελευταία περίοδο είχαμε 4 σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε Σιδενόρ και ΕΚΜΕ, με τις επαγγελματικές ασθένειες στην κυριολεξία να μας στερίζουν, είναι ψηλά στη λίστα των απαιτήσεων και των διεκδικήσεών μας το να διασφαλίσουμε το δικαίωμά μας σε ασφάλιση, σε υγεία και στη σύνταξη. Συνεχίζουμε ώστε να φανούμε, συνάδελφοι, αντάξη των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Δεν αφήνουμε κανέναν εργαζόμενο μόνο του. Προχωράμε, συνάδελφοι, με σκοπό να κρατήσουμε ψηλά τις διαθέσεις για αγώνα που δημιουργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, με σειρά συσκέψεων, βάζοντας και όπως έμπαινε και συγκεκριτικά το να ενημερώσουμε και να κλιμακώσουμε
τον αγώνα μας απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα, διαμορφώνουμε πλαίσιο αναχώρο δουλειάς με αφορμή και τα ζητήματα που προκύπτουν ασφάλειας και ειδικά αυτή την περίοδο που είναι περίοδος καύσωνα και έχουν προκύψει πολύ μεγάλα ζητήματα, κυρίως σε Χαλιβουργία. Βάζουμε στόχο να φτάσουμε σε περισσότερους χώρους, να δυναμώσει ακόμα περισσότερη συσπήρωση στο Συνδικάτο. Προχωράμε στην επεξεργασία κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπου θα τη συζητήσουμε με τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα. Το να συνεχίσουμε, συνάδελφοι, τον αγώνα μας είναι μονόδρομος. Όπως αναφέρει και το κάλεσμα των σωματείων για τη σημερινή σύσκεψη, οι εργαζόμενοι μετά από την ολοένα εντυνόμενη επίθεση στα δικαιώματα αλλά και στην ποιότητα ζωής τους, βγαίνουν με μεγαλύτερη πείρα. Μεγαλύτερη στο πόσο οργανωμένα μπορούν να αποκρούσουν την επίθεση, αλλά και ψηφισμένα νομοσχέδια εκτρώματα να μείνουν στα χαρτιά. Η χρονιά που πέρασε ήταν και πυκνή σε εξελίξεις, τόσο στις γενικότερες πολιτικές, όσο και στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, με αυστηρό γνώμονα του συμφέρον των μαθητών μας, την ποιότητα εκπαίδευσης που τους αξίζει, αλλά και τα εφόδια που θα έχουν σαν εργαζόμενοι στο μέλλον, σταθήκαμε δίπλα στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Αντιδράσαμε σχεδόν σύσσωμοι οι εργαζόμενοι κόντρα στις κυβερνητικές στοχεύσεις. Καταφέραμε να βάλουμε στον πάγο μέτρα ήδη ψηφισμένα, όπως ηλεκτρονικές εκλογές, κάμερα στην τάξη, αυτοαξιολόγηση, κάμερα στην κατάληψη και άλλα. Έτσι αντιμετωπίστηκε και το νομοσχέδιο έκτρωμα του Χατζηδάκη, που χτυπά τα εργασιακά αλλά και την οργανωμένη πάλι. Με εξειδίκευση στο χώρο δουλειάς μας, με ευθύνη για την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, δώσαμε αγωνιστικό πανό στην απεργιακή συγκέντρωση στις 16. Δεν δεχτήκαμε τα ιδεολογήματα της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και όσο συμφωνούσε στρατηγικά σημεία αυτής της πολιτικής, όπως η ελαστικότητα στην εργασία, η διευθέτηση του χρόνου, να παρουσιάζονται σαν πρόοδος. Εξάλλου, η αύξηση των ελαστικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών, που έχει φτάσει να αποτελεί το 1/3 των συναδέλφων, επιβεβαιώνει ότι και στο δημόσιο καθιερώνει τη ζωή λάστιχο. Ενώ οι 11.700 διορισμοί που ανακοινώθηκαν χθες, συναδέλφων που για πάνω από 10 χρόνια αναπλήρωναν τον εαυτό τους, δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες, μιας και η φετινή χρονιά τελείωσε με 60.000 κενά σε 27 τμήματα. Οι εργαζόμενοι σήμερα δεν έχουν ανάγκη από μια τυχαία μέρα για να μείνουν στο σπίτι ή να δουν τα παιδιά τους. Πώς αλήθεια θα δουν τα παιδιά τους μια Πέμπτη ή Παρασκευή πρωί, αν έχουν ρεπό και αυτά είναι στο σχολείο? Πώς θα τα δουν αν δουλεύουν Κυριακές ή σπαστά ωράρια ή με τηλεεργασία 24 ώρες την ημέρα? Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, όπως σύγχρονα νοσοκομεία, σχολεία, ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, διακοπές, που για ακόμα μια χρονιά θα αποτελέσουν άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πρόοδος. Η απεργία στις 16/6 έδειξε ξεκάθαρα το πρόσωπο του κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά και τη δυσκολία της κυβέρνησης να πείσει ότι το νομοσχέδιο αυτό ήρθε για καλό. Επιστράτευσαν οι μεν την απεργοσπασία, οι δε τον αυταρχισμό, για να βγει παράνομη, βάζοντας μπροστά τον κοινωνικό αυτοματισμό με πρόσχημα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αποδείξαμε ακόμα μια φορά ότι δεν παίζουμε με τους μαθητές μας και τη στήριξή τους. Απεργήσαμε όσοι δεν εμπλέκονταν στις εξετάσεις. Ξεκαθαρίζουμε όμως ότι όσο αυξάνεται η ένταση της επίθεσης, ειδικά προς τους μαθητές μας, θα είμαστε στον δρόμο μαζί τους στις διεκδικήσεις ακόμα και σε τέτοιες περιόδους. Και πριν στεγνώσει το μελάνι του νομοσχεδίου, εφαρμόστηκε η διευθέτηση δευτεροβάθμιας εξετάσεις στα πρότυπα από την επόμενη χρονιά. Η αντίδραση της Ομοσπονδίας για τρίωρη στάση, στην αντίδραση της Ομοσπονδίας για τρίωρη στάση, η κυβέρνηση απάντησε για άλλη μια φορά με μήνυση και κηρύχθηκε η απεργιακή στάση παράνομη. Έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Από τον πακτολό χρημάτων που δίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης Μονοπωλιακούς Ομίλους, παραδείγματος χάρη στην παιδεία δίνονται 2,9 εκατομμύρια ευρώ για δεξιότητες, έρευνα κτλ., αλλά ούτε 1 ευρώ για σχολικές υποδομές, και τις δεσμεύσεις που συνοδεύουν την εκταμείευση, όπως ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης, απολύσεις, λουκέτα, πληστηριασμοί, όπως και το νομοσχέδιο που ήδη συζητάμε. Εκτός αυτών, μέσα στο κατακαλό καιρό, κυριολεκτικά σαν τον κλέφτη, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να ψηφίσει ακόμα ένα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των νομοθετικών διατάξεων που ψηφίστηκαν και προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μετά τις αλλαγές στο Λύκειο, ελάχιστη βάση εισαγωγής, τρόπο πρόσβασης, περικοπές αντικειμένων και άλλα, τη θεσμοθέτηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων, την αύξηση του αριθμού μαθητών στις τάξεις και την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, έρχεται να συμπληρώσει το πάζλ των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων.
Το νομοσχέδιο με τον παραπλανητικό τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού» αποτελεί βαθιά αντιδραστική παρέμβαση στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο τι και πώς θα μαθαίνουν οι μαθητές μας, στο τι και πώς θα διδάσκει ο εκπαιδευτικός και σε τι εργασιακό περιβάλλον θα δουλεύει από εδώ και πέρα. Βάσει του νομοσχεδίου αποτελούν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, οι απαιτήσεις του ΣΕΒ και των εργοδοτικών ενώσεων για ένα μελλοντικό εργαζόμενο φθηνό, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες για κερδοφορία και ένα σχολείο πιο φθηνό για το κράτος και πιο φιλικό στις επιχειρήσεις. Η ενίσχυση της λεγόμενης αυτονομίας του σχολείου, τόσο στο παιδαγωγικό μέρος όσο και στη συνολική λειτουργία, οικονομική, διοικητική κτλ., θα αυξήνει τα προβλήματα. Οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των σχολείων σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στη μεγαλύτερη ταξική κατηγοριοποίηση, στην ένταση των φραγμών στη μόρφωση, ιδιαίτερα των παιδιών των πιο φτωχών οικογενειών. Εισάγεται και με τη βούλα και η επιχειρηματική λειτουργία των σχολείων για την ανέβρεση πόρων με την αξιοποίηση των σχολικών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετείται επίσημη χρηματοδότηση των σχολείων με δωρεές, χορηγίες και παροχές από τρίτους. Ανοίγει ο δρόμος για οριστική απαλλαγή του κράτους, ακόμα και από τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, κάτι που άλλωστε το επιδιώκουν διακαώς, βλέπε έκθεση Πισαρίδη. Έχουμε πείρα από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους ήδη αυτονομημένους τομείς της λειτουργίας του σχολείου, όπως είναι η καθαριότητα, προσχολική αγωγή, σχολική στέγη και άλλα. Γενικεύεται ο προσανατολισμός στις λεγόμενες δεξιότητες. Με την επιλογή του διαφορετικού βιβλίου, ακόμα και ανάμεσα στα τμήματα της ίδιας τάξης ενός σχολείου, διωγγώνονται οι ανισότητες, διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο το τι μαθαίνει ο κάθε μαθητής. Ανοίγει ο δρόμος τελικά για τμήματα με καλούς, μέτριους και κακούς μαθητές. Τέλος, μέσω της λεγόμενης ατομικής αξιολόγησης, η κυβέρνηση επιχειρεί με βίαιο εξαναγκασμό των εκπαιδευτικών στην αποδοχή και υλοποίηση του συνολικότερου σχεδίου για το σχολείο. Η ατομική αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ανάγκη και απέτηση για στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων. Με λίγα λόγια, είναι δεδομένο ότι το νομοσχέδιο δεν παίρνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις, απορρίπτεται στο σύνολό του. Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση, αντί να ασχοληθούν με τα οξυμένα προβλήματα που δημιούργησε εδώ και 2 χρόνια η πανδημία και η κυβερνητική διαχείριση, αντί να πάρουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα τεράστια γνωστικά κενά, τα κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας, να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία, ψηφίζουν ένα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο μετά το άλλο, επιτίθεται με σφοδρότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το πραγματικό δίλημα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι σχολεία των λίγων και εκλεκτών που ζούμε χρόνια τώρα ή παιδεία για όλους που είναι το πραγματικά σύγχρονο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για την παιδεία δεν αφορά στενά τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, αλλά το σύνολο των εργατικών λαϊκών οικογενειών, τα παιδιά τους, τους αυριανούς συναδέλφους μας. Συνδέεται με όλες τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, το συνδικαλιστικό νόμο, το ασφαλιστικό, την καταστολή κτλ. Γι' αυτό και έχει σημασία να δοθεί συνολική απάντηση καταδίκης από εργατικά σωματεία και φορείς, όταν μπει στη Βουλή και προτείνουμε κινητοποίηση εκείνης τις ημέρες. Για το επόμενο διάστημα, όπως και με το νόμο για τα εργασιακά, να προσανατολίσουμε τη δουλειά μας στο πώς πραγματικά αυτοί οι νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά. Το έχουμε καταφέρει και άλλες φορές. Έχουμε πείρα, έχουμε θέληση, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Νομίζουμε ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι γράψαμε για ακόμη μια φορά αν πάρουμε από την πανδημία και δόθε, με όλες τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε, χωρίς υπερβολή το ξαναλέω, γράψαμε μια ακόμα λαμπρή ιστορία στις σελίδες του κινήματός μας. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Γιατί έχουμε θέληση, έχουμε δύναμη και κυρίως γιατί εδώ στη χώρα μας υπάρχει το ταξικό εργατικό κίνημα, υπάρχει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι αγώνες αυτής της περίοδου δείχνουν ένα μεγάλο ζήτημα. Τις μεγάλες απαιτήσεις που έχει η ανάπτυξη της ταξικής πάλης
στην αναμέτρηση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Παίρνοντας υπόψη ότι όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, ένα, βρίσκονταν και θα βρεθούμε και στη συνέχεια απέναντι σε μέτρα και αποφάσεις που πηγάζουν από την συνολική στρατηγική του κεφαλαίου. Δηλαδή, είδαμε τον εργάσιμο χρόνο, βλέπουμε τώρα αυτό που είναι η συνέχεια, ο κρίκος, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για την παιδεία, ιδιωτικοποιήσεις και θα συνεχίσουν να βάζουν χέρι, συγχωρέστε μου την έκφραση, στα εργατικά δικαιώματα, στη ζωή του εργάτη. Δεύτερον, είχαν να αντιμετωπίσουμε οι εργαζόμενοι, όλοι μας, την ενιαία στρατηγική και τη στάση όλων των αστικών κομμάτων. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαν ενιαία στρατηγική σε όλα τα ζητήματα, σε όλα τα θέματα που έβαζαν οι καπιταλιστές. Τρίτον, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χαμηλό βαθμό οργάνωσης των εργαζομένων της εργατικής τάξης, ιδιαίτερα στους νέους και τις γυναίκες. Θα θέλαμε να πούμε και νομίζουμε ότι έτσι είναι, οι αδύνατες σχέσεις και δεσμοί των συνδικάτων με τους εργαζόμενους. Και ένα ακόμα θέμα, την όχι πάντα συλλογική λειτουργία των συνδικάτων. Είχαμε απέναντί μας ακόμα και θα έχουμε το ενιαίο μπλοκ των εργατοπατέρων που είδαμε μπορεί να αποφασίζει κινητοποιήσεις, να κάνει ελιγμούς, αλλά πάντα να κινείται στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και ξέρετε γιατί? Είναι πολύ βαθιά η συμφωνία τους, όχι μόνο με τα κόμματά τους. Είναι πολύ βαθιά η συμφωνία τους με τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης της χώρας μας. Να γιατί, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η συνέχεια του αγώνα απαιτεί να πάρουμε μέτρα. Απαιτεί να δράσουμε με μαχητικότητα, με εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, με σχέδιο, με υπομονή και επιμονή και όπως σωστά στα συμπεράσματα έβαλε η εισήγηση, λέει με ετοιμότητα. Τι σημαίνει όμως ετοιμότητα? Για να μην μείνει μια λέξη στον αέρα, ετοιμότητα πρέπει να σημαίνει για όλους μας την περίοδο αυτή που όλοι μας θέλουμε να ξεκουραστούμε και έτσι πρέπει να γίνει, να πάρουμε ανάσες από τη μάχη που δώσαμε. Ετοιμότητα σημαίνει σωματεία ανοιχτά. Σημαίνει μέλη διοικητικών συμβουλίων να είναι παρόντα στα γραφεία του σωματείου. Και αυτό πρέπει να το λύσουμε. Και μπορούμε να το λύσουμε. Σημαίνει όταν θα φεύγουμε με άδειες, αυτοί που θα μένουν πίσω, να έχουν ένα σχέδιο. Πώς θα δουλέψουμε. Πώς θα έρθουμε σε επαφή, θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Τρίτον, θέλει να αξιοποιήσουμε σωστά όλες τις δυνατότητες που έδωσαν αυτές οι μάχες που κάναμε, που οργανώσαμε και θα λέγαμε αγαπητοί σύντροφοι, πρώτιστο και βασικό καθήκον μας είναι ένα, η ενίσχυση του συνδικάτου, του πρωτοβάθμιου σωματείου, γιατί είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας. Και ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε και πρέπει να συμβάλλουμε είναι η οργάνωση της εργατικής τάξης, που πρέπει να τη βάλουμε μπροστά όλα τα συνδικάτα μας, γιατί είναι ένα από τα κύρια καθήκοντά μας. Πάμε στη μάχη και θέλουμε πίσω μας ένα στρατό εκπαιδευμένο, οργανωμένο, ατσαλωμένο,
Γιατί αλλιώς στρατηγός δεν μπορεί να είσαι χωρίς στρατό. Άρα θες αυτό το στρατό με όπλα όλα αυτά για να πολεμήσει τον αντίπαλο. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η αντιλαϊκή πολιτική, ο νόμος του Χατζηδάκη, ο νόμος τώρα που φέρνει, που είναι εμβληματικός νόμος και αυτός για το ασφαλιστικό, το αντίδοτο του είναι η μαζικοποίηση των συνδικάτων, είναι στη μάχη όλες οι δυνάμεις, είναι στη μάχη όλες οι νέες δυνάμεις που βγήκαν μπροστά, αναδείχτηκαν, και βεβαίως όλες οι δυνάμεις στη μάχη για την αλλαγή των σχετισμών. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που νομίζουμε ότι πρέπει να το κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού και είναι επιτυχία μας όλων σε όλη τη χώρα, ποιο είναι? Καταφέραμε και κάναμε πανελλαδικές, μάλλον κινητοποιήσεις απεργιακές πανελλαδικού χαρακτήρα χωρίς την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ. Είναι λίγο πράγμα αυτό, είναι μεγάλο. Αλλά αυτό για να συνεχιστεί, όπως είπαμε, θέλει απαιτήσεις. Και έχει απαιτήσεις. Που νομίζουμε ότι αυτές τις απαιτήσεις μπορούμε να πετύχουμε, να τις κάνουμε πράξη, όπως και με αυτή μας τη δουλειά, να αποσπάσουμε δυνάμεις από τη θηλιά του κυβερνητικού, των εργατοπατέρων όπως λέμε, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Τι θέλει όμως? Θέλει να δουλέψουμε κάτω. Η αποκάλυψη δεν φτάνει μόνο να γίνεται πάνω με μια ανακοίνωση για τις άλλες δυνάμεις. Πρέπει να πάει στους χώρους δουλειάς. Πρέπει να βοηθήσουμε τη συνείδηση των εργαζομένων να καταλάβουν, να μπολιαστεί η συνείδησή τους με τη λογική τη δική μας. Να καταλάβει το δούλευμα που του κάνουν οι άλλες δυνάμεις. Και έχει σημασία αυτό. Αλλά εδώ θέλει δυνάμεις εξοπλισμένες. Εδώ θέλει δυνάμεις με επιχειρήματα. Εδώ θέλει δυνάμεις τέτοιες που θα ανοίγουν όλη την γκάμα των επιχειρημάτων μας και να αποκαλύπτουν και τη στάση της ΓΕΣΕΕ, της ηγετικής ομάδας, τις συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις, τις σκέψεις, και τη στάση των άλλων αστικών κομμάτων, γιατί δεν μπορεί, ορισμένοι τάπατε εδώ, δεν μπορεί σήμερα να βγαίνουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο κίνημα και να λένε αυτά που είναι γνωστά σε όλους σας. Πρέπει να τους τσακίσουμε πάνω σε αυτό, όπως κάναμε και με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που ακόμα και οι δικές τους δημοσκοπήσεις τι λένε? Το 57% περίπου των εργαζομένων θεωρεί ότι το νομοσχέδιο που πέρασε είναι αρνητικό για τους εργαζόμενους. Είναι λίγο πράγμα αυτό? Βεβαίως για μας η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η χώρη δουλειάς. Δεν το συζητάμε αυτό. Που εκεί φάνηκε. Είναι οι συγκεντρώσεις. Είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Είναι η συμμετοχή στην απεργία. Άρα θέλει λοιπόν, ακριβώς γιατί ο αγώνας θα είναι σκληρός από εδώ και πέρα, θα είναι σκληρός οργανωτικά, ιδεολογικά και από όλες τις πλευρές. Θα είναι σκληρός. Και νομίζουμε ότι έχει αποδειχτεί και αποδείξαμε ότι μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτά που, την πείρα που αποκτήσαμε και να δουλέψουμε, να απαντήσουμε πάνω σε όλα αυτά και να φέρουμε σε πέρας την συνέχεια του αγώνα. Γιατί δεν έχουμε κι άλλη επιλογή. Αυτή είναι η επιλογή μας. Και να σας πω, αλλά αυτό κρατήστε το, πληροφορίες λένε ότι τώρα, μετά την παρέμβαση στα συνδικάτα, που θέλει εδώ να το κουβεντιάσουμε, επειδή μπροστά μας έχουμε μεγάλο όγκο αρχαιρεσιών, αυτό με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, τα Μητρώα, το Μητρώ που πρέπει να καταθέσουμε, λέει, το ψηφιακό, το Μητρώ ψηφιακά, να το δώσουμε στην κυβέρνηση ως εργοδότες, είναι πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά, σκέφτονται να βάλουν χέρι ακόμα και στην απλή αναλογική στα συνδικάτα, ακόμα και το να βάλουν χέρι να μην μπορούμε να κατεβάζουμε, λέει, να κατεβαίνει ένα ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο, λέει. Τους πήρε ο πόνος τώρα για την ενότητα. Γιατί τα κάνανε όλα αυτά?
Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Θέλουν να χτυπήσουν, λέει, το κίνημα. Ποιο κίνημα, ρε συντρόφοι? Τους εξαγορασμένους στη ΓΕΣΕΕ, προφανώς όχι. Ή κάτι άλλους, περιθωριακούς. Το κίνημα το δικό μας θέλουν να χτυπήσουν. Να, γιατί για μας η δύναμή μας είναι ο εργατόκοσμος. Η δύναμή μας είναι η γνώση που πρέπει να τη μεταδώσουμε στον εργατόκοσμο. Η δύναμή μας είναι οι πρωτοβουλίες μας. Η δύναμή μας είναι ό,τι κάναμε και θα κάνουμε και στη συνέχεια. Ξέρουμε, αυτό είναι κούραση. Ξέρουμε ότι αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Ξέρουμε ότι αυτό πολλές φορές θα μας αναγκάζει να αφήνουμε στην πάντα και άλλα ζητήματα και καμιά φορά να γκρινιάζουμε και τις οικογένειες και τα λοιπά. Παρότι εμείς προσπαθούμε να τα συνδυάζουμε όλα, αλλά δεν έχουμε κι άλλη επιλογή. Γιατί αυτή είναι η επιλογή μας, αυτό μας έθεσαν ως στόχο η παλιά γενιά, οι αγώνες της τάξης μας, η ιστορία της, και δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε πίσω σε αυτό. Άρα λοιπόν, όσα έβαλε εισηγητικά ο σύντροφος ο Θανάσης, θέλουν σχέδιο για να υλοποιηθούν. Γιατί και εμείς καμιά φορά λέμε λόγια, αλλά πρέπει τα λόγια τα κάνουμε πράξη. Και η πράξη να γκρεμίσεις ένα νομοσχέδιο στους χώρους δουλειάς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Όμως εμείς έχουμε μάθει σαν τα δύσκολα. Και θυμίζουμε σε όλους, μάστε όλοι τον νόμο 330. Απολύθηκαν με τον νόμο αυτό, συντροφοί, 15.000 δικαστικά στελέχη. Όμως οι μάχες που δώσαμε, τι απέδειξαν? Ότι ναι, μπορούν στην πράξη να καταργηθούν. Αρκεί εμείς να είμαστε κοντά στις αγωνίες, στα χνότα και στις ανάγκες που έχει σήμερα η τάξη μας. Και να τις δείχνουμε το δρόμο. Αυτό νομίζουμε έχει μεγάλη σημασία. Να τις δείξουμε το δρόμο. Και μπροστά μας πρέπει να αποκαλύψουμε ότι το ασφαλιστικό είναι η συνέχεια του εργασιακού. Και η παιδεία είναι το ίδιο. Και όλα τα άλλα που θα έρθουν. Και όλα τα άλλα καταλήγουν σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα. Και να ανοίξουμε το ερώτημα στους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, υπάρχει άλλος δρόμος? Χρόνια ολόκληρα αυτό το δρόμο μας ταΐζουν. Τι πετύχαμε, τι καταφέραμε? Να που ζούμε σήμερα. Το σύστημά τους να ποιο είναι? Υπάρχει άλλος δρόμος? Αυτό θέλει με καλό τρόπο και σχεδιασμένα να τα καταφέρουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να κάνουν κουμάντο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα όχι, το καταφέραμε. Αλλά σε άλλα εργατικά κέντρα, στην ίδια τη ΓΕΣΕΑ ακόμα. Δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο αυτοί. Να τους αποκαλύψουμε με όλη μας τη δράση. Αλλά ξαναλέω και κλείνω, θέλει συγκεκριμένη δουλειά. Θα υδρώσουμε, θα ματώσουμε, αλλά δεν έχουμε άλλο δρόμο. Άρα λοιπόν, καλή συνέχεια στον αγώνα με την πείρα που αποκτήσαμε και έχουμε αποκτήσει, και επειδή πρέπει όλοι μας να ξεκουραστούμε, καλή ξεκούραση σε όσους πάνε με άδεια, που θα πρέπει να πάμε όλοι, λίγοι παραπάνω δεν έχει σημασία, για να γυρίσουμε πίσω και να προετοιμαστούμε. Και όσοι μένουν πίσω, το ξανατονίζω, σωματεία ανοιχτά, το πρόγραμμα που θα αποφασίζουμε, το κάθε σωματείο, η κάθε οργάνωση στην υλοποίηση. Να είστε όλοι καλά, και από την άποψη της υγείας, σωστά υπόθηκε ότι έχουμε μπροστά μας κι άλλο δρόμο πάνω στο ζήτημα αυτό. Να είστε καλά.